Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα, καλημέρα, καλημέρα. Με αυτό το μπούζο. Άκυρο, άκυρο. Wow. Wow. Θέλω να μιμηθώ το μπούζο. Με αυτό το μπούζο, πώς λέει το άλλο. Με αράκι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χάχα. Μαράκι. Γιατρέ μου. Καλημέρα. Γιατρέ μου, τι κάνεις. Μια χαρά είμαστε. Είδες Λίβερπουλ. Είδα Λίβερπουλ, είδα σήμερα Τότεναμ. Γεμίσαμε τις μπαταρίες μας με Premier League. Ναι. Αν και είναι πρωτάθλημα το οποίο δεν το συμπαθώ ιδιαίτερα. Γιατί ρε γιατρέ, δεν το συμπαθείς. Μου αρέσουν τα πρωτάθληματα τα οποία μπορούν να παράξουν υπεραξίες. Η Premier League είναι ένα στάφος φιλοδοξιών. Εντάξει. Γι' αυτό και δεν μπορώ να την παρακολουθήσω. Γιατί είναι τάφος φιλοδοξιών. Γιατί είναι τόσο παχυλά τα συμβόλαια που ο ποδοσφαιριστής δεν έχει άλλο κίνητρο παραπάνω να δώσει. Να κάνει κάτι καλύτερο στην καριέρα του. Τι να κάνει. Τα χρήματα είναι τόσο πολλά που σε μετατρέπουν σε δημόσιο υπάλληλο. Χάνεις το κίνητρό σου. Ναι. Δηλαδή τα πολλά λεφτά τελικά δεν είναι εκείνη, σε χαλάνε. Δεν νομίζω ότι τα πολλά. Αλλά δεν με χαλάνε καθόλου. Το καλά, κανένα το χαλάνε. Καλά, ενώ για το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Δηλαδή ο ποδοσφαιριστής δεν έχει κάτι παραπάνω να προσφέρει, να βελτιωθεί. Mm. Γι' αυτό λέω ότι τελματώνουν οι ποδοσφαιριστές. Έβλεπα σήμερα. Αντέξει, λέει η Τσέλσι, πώς τη βλέπεις. Η Τσέλσι είναι σου δείχνει ότι. Ένα μάτς καταρχήν είναι πολύ σοβαρή, δεν δέχεται γκολ με τίποτα πίσω, έχει φτιάξει την άμυνά τη. Αυτή τριάδα πίσω. Είναι τόσο στιβαρή. Θέλω να τη δω την άλλη Τετάρτη με την Tottenham που θα πάει στο White Hart Lane. Σήμερα η Tottenham διέλυσε. Έπαιξε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Ναι. Ένα εκπληκτικό Ντελε Άλλι. Το είδα το πρώτο ημίχρονο, μου άρεσε. Το πρώτο είδα. Στοιχηματικά έστειλε κόσμο. Κοίταξε, ναι. Η Southampton είναι μια πολύ σφιχτή ομάδα. Μια ομάδα του κόκκινου είναι η Southampton. Απορώ γιατί. Ηρακλίζει. Εφού είναι σαν τον Ηρακλή. Επειδή είναι Άγιοι. Ναι, επειδή είναι Άγιοι. Για να του δώσει χώρεση. Πάτερ Παναγιώτη. Ξέρετε, καλή και ομάδα για αυτή. Εντάξει, μ' άρεσε. Ξεκίνησε από Πάτερ Παναγιώτη και πήγε σε Πάτερ Γιώργη τώρα. Γίνε ο Πάτερ Γιώργη. Ο Πάτερ Γιώργη ήταν σουπερά. Σιγά. Ναι, με γιο Ηρακλειδέα, φανατικό. Όχο. Ο Πάτερ Γιώργη. Έχω καιρό να δω τα ίχνη του, τα έχω χάσει. Η Σαλφάμα σήμερα ενώ προηγήθηκε πολύ νωρί το παιχνίδι. Έπαιξε ένα αντιποδόσφαιρο. Δηλαδή, όταν έρθει αντιποδόσφαιρο δεν έβγαινε. Δηλαδή, κλείστηκε πίσω και δεν μπορούσε να κάνει μια αντεπίθεση στις προκοπές. Δεν κράτησε πολύ αργή τριάδα μπροστά. Ναι. Τραγική. Η ομάδα πριν με λίγο πέρασε στη μέση και πάνω. Τίποτα το ιδιαίτερο. Του πάω την τριάδα τη δίνεις εκεί πέρα, ας πούμε. Καλύτερη από τη Southampton. Αυτό είναι. Σιγά τώρα. Έκανε και το πέναλτι και την αποβολή ο ένας ο εξτρέμ. Ναι. Εντάξει, το πέναλτι που εκτελέστηκε δεν υπάρχει περιγραφή του Kane. Γιατί έχασε το πέναλτι στο 1-2 να το κάνει 1-3. Τόσο κακή εκτέλεση έχω να δω πολλά χρόνια. Άσε ρε την Tottenham, πες μου τι έκανες στις γιορτές, πώς πήγες, τι έκανες. Ηρέμησα, διάβασα. Τι έκανες, τι γάνησες. Διαβάζω. Όταν λες διαβάζεις γιατρέ μου, κτηνή γιατρέ μου, τι εννοείς. Εντάξει, και επιστημονικά σε γράμματα. Πες τι να μάθει ο κόσμος. Στον κύκλο εργασίας σου. Ναι. Εκτός κύκλου εργασίας, δηλαδή, παρακολουθείς την εξέλιξη του επαγγέλματός σου. Πάντα, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Το επάγγελμά μου είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Οπότε πρέπει να διαβάσεις για να είσαι επαρκής. Όταν λες δηλαδή τώρα. Ας πούμε η επιστήμη της κτηνιατρικής. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, ο τρόπος που ανοίγεις ένα σκύλο που υπάρχουν νέες αρρώστιες, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό. Ο τρόπος προσέγγισης νοσημάτων, οι θεραπευτικές προσεγγίσεις, διαγνωστικές προσεγγίσεις. Ναι. Αλλάζουν. Να πούμε ότι είσαι κτηνίατρος από τους καλύτερους. Είσαι στο στρατό και εκπαιδεύεις και σκύλους. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να ρωτήσει οποιοδήποτε γουστάρι έχει πρόβλημα με το σκυλί του, το γατί του, τη χελώνα του κτλ. Εσύ με έστειλες και σώσαμε τη χελώνα. Την πήγαμε βέβαια μετά στη λίμνη. Πήγα σήμερα στη λίμνη, χθες ποτέ δεν είχα ακόμα ζωή. Είναι σε χειμερή ανάρκη. Είναι σε χειμερή ανάρκη τώρα. Λογικό. Πες μου την βρήκε στη χελώνα. Ναι, ξέρω που είναι η χελώνα. Σοβαρά. Πηγαίνω, τη βλέπω. Έχει λιμέρι δηλαδή και ξέρεις που είναι η χελώνα. Τι, η χελώνα είναι εκεί που είναι η Ανθέων που κάνει τη θάλα. Αυτό είναι και 40 χρόνια κοντά. Πώς? Ναι. Φτάνω και τα 40 χρόνια. Ναι. Με κόκκινα ή με κίτρινα αυτάκια. Με κόκκινα. Κίτρινα ή κόκκινα αυτάκια. Κίτρινη είναι. Ναι. 40 χρόνια μπορεί να φτάσει. Την είδα μαχόμενη, την είδα εκεί, μεγάλωσε. Πάντε ρε. Πάω την ταΐζω εγώ. Αφού ξέρω. Τρώει το μαρουλάκι, τη τρώει τη γαρίδα τη. Μα δεν πάω, είναι πολλές. Είναι πολλές. Δεν ξέρουν ποια είναι. Είναι πολλές. Πλέον με την αβιταμίνωση Α, πώς είναι στρωμένη διατροφή σε ένα κερονάκι. Με έστειλε στην κυρία Κομινού. Η οποία είναι από τις καλύτερες στον χώρο. Πάνω στα εξωτικά ζώα. Ναι.
Τι είχα κάνει λάθος τότε εγώ, γιατρέ, με τη χελώνα, τι είχα κάνει, για πες μου. Διατροφή, διατροφική προσέγγιση. Την έδινα γαρίδες μόνο, πώς μόνο. Σαν να τρώγει πατατάκια. Σαν να τρώγει πατατάκια. Σαν να διατροφή. Σάντουιτς μόνο. Σάντουιτς. Ναι. Του είχα γυράδι που έκανα γιορτή. Προκάλεσε αυτό που λένε στην ιατρική με πολύ έντονο μεταβολικό στρες. Πήγα σήμερα, χθες πότε ήταν, πότε έκανα τα 5 χιλιόμετρα, όχι χθες, προχθές. Πήγα να την ταΐσω. Και είδα, ήταν όλα κοιμισμένα εκεί πέρα. Πολύ γρήγορα. Λογικό είναι, είναι ποικιλόθερμο ζώο. Ποικιλόθερμο είναι. Ναι, ναι, ποικιλόθερμο. Ναι. Οπότε πέρασε η χειμερή ανάρκη. Δεν τα έριξα να φάνε, τα πήρα πίσω. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Ναι, την κράτησα, την τροφή οικονομία. Παίρνουν τα έτοιμα, κοιμούνται. Μέχρι να πιάσει μια θερμοκρασία ικανοποιητική να μπορεί να αποκτήσει ξανά. 20 βαθμοί. Έχει και πάνω για να έχει κινητική δραστηριότητα. Δεν έχει κινητική δραστηριότητα. Τα έτοιμα τρώνε Κώστα, σαν εμάς τώρα. Τι τρώει τώρα αυτή δηλαδή. Ό,τι έχει αποθηκεύσει. Φυστάζει τώρα. Α, ό,τι έχει αποθηκεύσει. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να πεθάνει τώρα αυτή δηλαδή. Όχι, όχι. Όχι, δεν έχει πέσει σε διαφορετικό μεταβολικό ρυθμό. Έχει ρίξει πολύ μηχανή τη τροφή, για να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Έριξε... Σαν αυτοκίνητο. Ναι. 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 Πάει με μηχανή. Ναι. Πάει σαν τον κόκκινο δηλαδή. Την νεκρά έχει κάτω και κάτι φορά. Στην κυριολεξία. Έτσι. Κάποτε τα μάξια οι παλιοί οικονόμοι στις οικογένειες την κατηφόρα της καρδίας σβήναν και τη μηχανή. Εντάξει, ό,τι να είναι να πω. Ναι. Αλλά δεν υπήρχαν υδραυλικά, ρε φίλε. Δεν είχε υδραυλικά. Και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου μια BMW που είχε, την πατούσε να πούμε και μετά. Στην κυκλοφάρα την Παβάρια είχε την πατούσε. Όχι, ρε, πιο απλή. Την έσβηνε να πούμε. Αμά, ρε φίλε. Τι ζευγόνο καυσίμο. Καλά, ρε. Τότε τι. Στην δάσκαλο. Τι είχε δραυλικό. Τώρα έχει εσύ ρε κόσμο. Τώρα εσύ τι πιστεύει ότι ο δάσκαλο ο δικό μα, άμα είχε τέτοιο μάξι, δεν θα το έκανε στην κατηφόρα. Μπορεί να το βάζει και στην πλάτη. Με νεκρά. Τι νεκρά, ρε, με σβησμένη μηχανή. Σβησμένη μηχανή. Με το πλαγιάρι του. Υπερβάλλιστα, αποκλείεται, ρε φίλε. Και δεν μπλόκαρε το τιμόνι. Όχι. Τι τιμόνι. Ούτε υδραυλικό συμπλήκτη. Τέσσερι σασμάν γκράου, γρανοζωμένο. Τέσσερι ταχύτητε είχαν τα μάξια τότε. Και το πλαγιάρι του κατεβαίναν πάρα πολύ. Κάρφωνε σε τάρι μέσα και λε έντριζαν τα δόντια του γέρου. Τόσο απότομε στροφέ το κατέβαινε. Όλοι ήταν. Ζακ Βιλνεύο, τότε ήταν. Ζήλ Πικέ και τέτοια. Ζήλ Βιλνεύο. Βιλνεύο, ο Πικέ. Του θυμάσαι τον Πικέ με το εξάρι εκεί στη μούρη του Χαπέλου. Ο Βιλνεύ πέθανε νέο. 28 χρονών. Ναι, ναι, πέθανε πάνω σε. Το 82, 1982 πέθανε. Πάνω σε αγώνα. 28 χρονών, ναι. Πάνω σε αγώνα. 28. 28 χρονών. Πρόλαβε, έκανε παιδί όμω και ακολούθησε τα χνάρια. Υπήρχε και πρωτάθλημα ο γιος του, το 1997, με τη Williams. Λάτρης της Φόρμουλα 1. Είσαι, ναι, ναι, εννοείται. Κάτσε να πατήσω Google Φόρμουλα 1, γιατρός. Φίλε, στον Αλφα έχει έναν τύπο που μοιάζει με τον Παρασίδη φοβερά. Ναι, φίλε, ναι, ναι. Στον Αλφα, ποιος το ποιος είναι αυτός. Θα κάτσε να πατήσουμε, είναι γνωστός και όλα, είναι φίρμα αυτός. Είναι ίδιος ο Παρασίδης. Παρασίδης στα 35. Εκεί μέσα δικιά μας, ναι, ναι. Ποιος είναι, ρε παιδιά, τώρα δείτε και λίγο Αλφα, θα μας πείτε να πούμε. Πώς είναι δυνατό, ρε φίλε. Ναι. Θα μας πούνε, γνωστό είναι. Ναι. Άμα δουν κανένα αλφα τώρα θα. Έχει παίξει και αυτό με το, σε ένα γάμο που πήγαινε. Ναι, το θυμάμαι. Του δαμπάρει με την πουδικάη, όχι την άλλη ξαδιά. Ναι. Ναι. Του δαμπάρει, δεν κοιτάς πώς είναι. Χαιρετίσματα. Δικός μας. Στον Νίκο από τα Γιαννιτσά. Α, ο Νίκος είμαι σπίτι, σε ακούω με την νεολαία. Με φάγαν το τσιγέρι, έκλεισε τραπέζι. Έκλεισα ένα τεσάρι. Ναι. Ένα τεσάρι. Δε, 5-10-081, ρε Δρυμτσάκα. Ρε Δρυμτσάκα. Ξέρει ο Δρυμτσάκα. Ναι. Και ξέρει ο Δρυμτσάκα. Ο Δρυμτσάκα ήρθε εδώ να πιάσει δουλειά. Ως εκπαιδευόμενος δημοσιογράφος. Ναι. Τον βλέπω εγώ. Κάναμε 3-4 κουβέντες. Λέω τα μούτρα σου, ρε εσύ, Δρυμτσάκα, δεν είναι λέω για δημοσιογράφος. Ναι. Είσαι λέω για καλλιτεχνικός, λέω μάνατζερ. Μάνατζερ. Λέει, για τα gossips. Λέει πώς θα δοκιμάσω. Λέω θα κάνω, λέω, θα κάνουμε λέω, ένα live. Κάνουμε. Λέει αναλαμβάνεις, του λέω. Λέει αναλαμβάνω. Το organization, ναι. 22 χρονών ο Δρυμτσάκας. Τάκ, τάκ, τάκ. Δίνει εντολές. Παρακαλώ τα φώτα, κύριε, κάτω. Μίλησα με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Τώρα, αν μιλάει αυτός 22 χρονών ο Δρυμτσάκας με τον ιδιοκτήτη μαγαζιού. Ζητάει συμβόλαια, ξέρω εγώ, από το λογιστήριο για να κοβεί τιμολόγιο. Για να είσαι νόμιμος εκεί, μην μπουκάρουν και μας πούνε. Ο Δρυμτσάκας, 22 χρονών τώρα. Ναι, 22 χρονών ο Δρυμτσάκας. Τι όλα αυτά τώρα. Πηγαίνει, λέει, τώρα σλαμά έτσι θα στέκεσαι. Θα μπει το όνομά σου εκεί, το αλουνού θα μπει εκεί. Ο Δρυμτσάκας. Τι δουλειά έχεις με τη δημοσιογραφία. Θα πάει το ξύλο Δρυμτσάκας, όχι εγώ αύριο. Το λέμε το Δρυμτσάκα θα ανέβεις απάνω, όχι εγώ θα είμαι μακριά. Α, μπράβο. Ο Δρυμτσάκας. Να το γνωρίσουμε αύριο τον κύριο Δρυμτσάκα. Ο Δρυμτσάκα. Για το Δρυμτσάκα. 22 χρονών και το οργανώνει τα πάντα. Ποιος είναι ο Δρυμτσάκας. Γιατρέ και φαλακρέ έχετε άποψη για το Γιαμπάρι. Έχουμε, ναι. Ο σέντερ μπακ Γιάρι. Έχουμε, ναι. Ο Γιάρι είναι μια πολύ καλή επιλογή για την εθνική και ομάδα που τα γνωριστούν. Να πει κάτι από τα χαρακτηριστικά του για ψηλά, για χαμηλά, είναι γλίγορο, χρόνια καλά. Στο ψηλό παιχνίδι. Ναι. Και το ύψο. Ναι. Δυνατό παιδί. Πρώτη πάσα καλή, αργός κάτω. Αργότεξη με αυτό. Πρώτη πάσα καλή, αλλά όχι ιδιαίτερα ρίσκα στην. Δηλαδή δεν μπαίνει ρίσκα. Μην κουράζεσαι, ρε φίλε. Ο Μαραγκός θα έρθει.
Εντάξει, ο Ζιαμπάρης νομίζω θα μείνει στον Ηρακλή τελικά. Ο Μαραγκός θα έρθει στον Άρη. Δεν θα προσφύγει από τον Ηρακλή. Θα αποσύρει μάλλον την προσφυγή. Ο Μαραγκός θα έρθει στον Άρη. Δεν είναι προσφυγή ο Ζιαμπάρης. Ναι, αλλά μάλλον την παίρνει πίσω. Δεν παίρνει πίσω. Ο Άβελ Απόλλωνα, μάλλον την παίρνει πίσω. Ο Άβελ δεν πάει Απόλλωνα. Τον άκουσα σήμερα εκεί στο ανταγωνιστικό ραδιόφωνο, κλεγόταν πάλι. Αχ, τον Ηρακλή και αχ και μουχ και βάχ. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Κουράζει. Φτάνει τόσο. Σα κούρασε. Είπε στο τέλο ότι θέλει να πάει σε μια σοβαρή ομάδα. Μακάρι ο άνθρωπο. Αλλά με τον τρόπο συμπεριφορά του κλείνει πόρτε. Ναι, έφαγε ψάρια. Έφαγε ψάρια ο πρόεδρο. Έφαγε ο πρόεδρο ψάρια. Για πε μα, ρε γιατρέ, τι έγινε τώρα. Στην ψαρού πήγε. Στην ψαρού πήγε εκεί. Τι λέτε, ρε. Η ψαρού είναι του Βιρτζαμάνι. Παρέα με Σιμεωφορίδη και Χούτο. Κοίτα ρεπορτάζ του γιατρό. Ναι. Μα το βγάλω να σε. Όχι, εμεί ψάχναμε να βρούμε μήπω πήγε στην κυρία Μέρη. Στην Πορφύρα, αλλά αυτό πήγε αλλού. Πιο κοντά στην κύπρο του Πάουκ. Και στη Ηρακλή πιο κοντά. Και ανάμεσα. Δηλαδή ο Παπαθανασάκης έτρωγε ψάρια με το Χούτο και το Λάκη Σιμεωφορίδη, ναι. 800 μέτρα από το Καφτατζόγλιο, ναι. Και οι άλλοι κυνηγάνε τον. Ανενόχλητος. Γελάει ο γιατρός. Και ένα λίτρο γάλα στο Λάμπρου δεν δώσε ένα πιο το παιδί να τρέχει. Ρε παιδί. Να δω τι θα γίνει, ποια θα είναι η εξέλιξη. Ξέρουμε ποια θα είναι. Θα πουληθεί ο Λάμπρου και θα εξασφαλίσει την ρευστότητα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Πού θα το πάρει το Λάμπρου, μπορεί το Φλόρα να πούμε. Δεν μπορεί να βγάλει. 90 λεπτά δεν μπορεί να βγάλει η Φλωρούμπα να πούμε. Άσε με καημένη τώρα. Μεγάλη άκρη μέσα είναι την πάθο. Θα το πάρει. Δεν είναι φίλε, καλό είναι. Φλόρο μεγάλο. Φλόρο είναι, εντάξει. Μέχρι στιγμή. Καταρχήν δεν είναι αθλητή. Ναι. Αυτό είναι μια ερώτηση. Κακό αθλητή. Στα 20 χρόνια σου, άμα δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Και αν πα στα 27, τι θα κάνει δηλαδή. Γιατί να μην μπορεί. Τι να κάνει. Η επιστροφή για Νάκη Παπαδόπουλου. Κόντεψε να βάλω τα κλάματα. Αυτό. Αυτός παλέμαχος στα 23. Έχει δηλαδή. Γίνει μια φακλάνα να πούμε αυτό. Το πω εγώ. Αυτό είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Πραγματικά. Δηλαδή, ο άνθρωπο. Αυτό κι αν ήταν κακό αθλητή. Μπάλα ήταν, ήξερε μπάλα. Ναι. Ήταν καλό μπαλαδόρο. Συνεχίζει να ξέρει. Και ναι. Αλλά αθλητής. Μιλάμε ότι έχει γυναικεία κυταρίτιδα αυτό. Πώ το λε εκείνο Κώστα, έχει κάνει κόλλο τη Σανουσάκη. Είναι δυνατόν, φίλε. Αυτό είναι στυλ Τουρσουνίδη. Αυτά τα κορμιά, Ραπτόπουλο και εγώ έτσι. Εγώ. Εσύ, άμα πάμε μια εβδομάδα και πλακωθούμε στου γύρου. Τα καλά. 5 κιλά σε μια εβδομάδα. Άνετα. Ναι, αυτοί πρέπει να κάνουν μεγάλε προσπάθειε. Ναι. Να μην παίρνουν κιλά κτλ. Μεγάλε προσπάθειε, διπλάσει κάνουν. Είμαστε και γέροι, εγώ ναι. Τουλάχιστον. Γιατί ο Στέφανο είναι. Εντάξει, εγώ σα είχα τώρα. Ναι, Δρυμτζάκα. Τα τηλέφωνα 4 φορέ. Να του. Δρυμτζάκα. Να του ο μάνατζερ. Σε έχει θυμίσει 4 φορέ. Ο κομμουνιστή θέλει τζάμπα από το αύριο. Ραπτό.gr. Ακούτε αυτή την εκπομπή και κάθε εκπομπή οπότε την γουστάρετε. Μαγνητοκοπημένη στο ραπτό.gr. Ο κομμουνιστής θέλει τώρα ειδική αυτή εκεί. Τι θέλει, ειδική μεταχείριση. Για να κάτσει, λέει. Βέβαια δεν να πάρει, λήψη, ρε, φίλε. Να πάρει να μαγνητοκοπήσει. Θέλει, ξέρει τι κάνει. Θα την πουλήσει στο διαδίκτυο αυτό. Με τα πολιτική αξία θα γίνει. Βέβαια, αυτή. Μετά, ξέρεις από την εκπομπή δεν τη δώσει έτσι. Δικαιώματα θα κόψει. Κομμουνιστής. Θα τα πείτε αυτά. Δεν βγαίνει έτσι. Α, σε αυτόν τον κομμουνιστή τον έχω καλός, για μέσο να σου πω εγώ. Ναι, τα κάνει. Αυτό τώρα θα βγει βουλευτής, υπουργός σε κάνα κόμμα σαν του Τσίπρα θα χωθεί. Αυτή η τέτοια είναι. Ένα είναι ευγενούλα καμία 25 χρονών μέσα στην κρίση να τη βολέψει πουθενά σε κανένα. Μόλι θα βολευτεί αυτή. Κρύο αίμα, δεν είπα που δεν είναι. Εκεί πέρα στο αχέπα θα ανοίγει τα τέτοια. Κρύο αίμα. Και κάτω στα υπόλοιπα. Κώστα, θέλω να έρθω αύριο στο Μήλο με ένα φιλαράκι να κάνω κάπου κράτηση ή να πάω έτσι. Ο Στέλιος. Στέλιο, θα πάρει 5-10-081 και θα κάνει κράτηση τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει. Αύριο. Ζόρικα είναι, έχει πολύ κόσμο. Κοινωνίζει τον κόσμο. 11 το πρωί με 9 το βράδυ. Έχουμε χαιρετίσματα από τον Εμίλιο, τον Αεκάρα, τον Σεκιουριτά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Εχθές όλο το πάνελ, στο Γιάννη, τον Χιλιτίδη, στον γιατρό και στον Στέφανο. Εχθές του συνάντησα τον Εμίλιο. Πού? Εχθές του προχθές, σε μια φύλαξη πάνω. Τι φυλάγατε? Φίλωσε ένα μαγαζί πάνω στο, στο τέτοιο. Στο, μπράβο. Στο να υπάρχουν. Να υπάρχουν. Ναι, δουλειά, καλά, να υπάρχουν. Γεια σου, να υπάρχουν. Μίλια, γεια σου. Γλώσσα. Με γλωσσόφυλλο. Έτσι λέει ο Γιάννης. Απλό φυλάκι. Όλα τα φυλάει ο Εμίλιο. Οπότε 800 μέτρα από το Καφταζόγλιο. Έτρωγε τις ψαρούκλες του Παπαθανασάκης. Πού τις χρέωνε λες? Πρέπει να ρωτήσω. Σοβαρά τώρα, ρε Κώστα. Να βάλουμε κουί στον κόσμο. Ρε Κώστα, μέχρι εκεί τώρα λέει το ψάρι χρέωνε λες. Ποιος πλήρωσε από τους τρεις? Μισό λεπτό, Βιρζαμάνης. Είναι φίλος μου. Βιρτζαμάνης το μας. Τον πάρω εγώ τηλέφωνο, παλιό center for. Θα πάρεις τηλέφωνο. Εγώ πιστεύω ότι στο Κατζαμπίτα χρέωση. Τι γίνεται, ρε. Σοβαρά μιλάς. Θα δουλεύει ακόμα. Παίρνει τα μαγαζιά, σε λέει και αυτό μαγαζιά. Και εγώ σε λέω τα πλήρωσε ο Σιμεωφορίδης. Όχι, ρε. Θα δούμε τώρα, θα μάθουμε. Έλα Θωμά! Ραπτόπουλος Κωστής. Είσαι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάς, εγώ στο κινητό σε έχω. Έχουμε μια απορία εδώ, τρεις ντοματέοι.
επειδή έφαγε στην ψαρού ο Παπαθανασάκης με το χούτο και το έχουν βγάλει στο διαδίκτυο. Δηλαδή δεν είναι τίποτα κρυφό. Μια ερώτηση θέλουμε να κάνουμε. Ποιο πλήρωσε το λογαριασμό? Ο Χούτος. Ευχαριστώ πολύ. Το σκύλο το μάμου. Ρε Θωμά μου, γλυκέ μου. Σώστημα. Ρε το Θωμά μου. Θα περάσω να σε δω, ρε. Κάποια μέρα. Θωμά, ερχόμαστε να κεράσουμε, ρε φίλε. Έγινε, φιλιά. Φιλιά. Το ξύπνησα το Θωμά μου. Ρε το πιτζαμάνα, ρε φίλε. Ένα 0-5 έδινε ότι θα πληρώνει ο Παπαθανασάκης. Τι δικά θα πληρώσει. Πού να πληρώνει. Ο Χούτος λέει πλήρωσε. Τι θέλει. Ο Κατσιαμπής ήταν πιο πιθανό. Και τι γίνεται, ρε φίλε. Νοσηλευτής Θανάσης. Περιμένω αύριο να απολαύσω το ταλέντο σου. Ρώτα λίγο το γιατρό, ποια γιατρός είναι υπεύθυνη για εξωτικά κατοικίδια. Η κυρία Κομνηνού. Είναι η Αναστασία. Λοιπόν, τηλέφωνο να το δώσουμε στον αέρα, όχι. 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 Αυτή τη στιγμή οι κλινικές είναι κλειστές. Η κυρία Κομνηνού, πού μπορούμε να τη βρούμε? Εγώ πήγα στο πανεπιστήμιο. Εκεί μόνο. Εκεί πήγα τη χελώνα. Και για εξωτικά ζώα εκεί. Έχει όμως και μαγαζί εκεί. Μαγαζί εκεί. Συνεργάζεται. Ιδιωτεύει κάπου. Ιδιωτεύει. Εντάξει. Είναι πολύ δύσκολο για ένα πανεπιστημιακό με τις υποχρεώσεις που έχει να ιδιωτεύει. Δουλεύει πολύ. Είναι και η γειτόνισσά μας. Εντάξει. Η κυρία ασχολία της είναι η οφθαλμολογία των ζώων συντροφιάς. Ναι. Ναι. Δηλαδή είναι οφθαλμίατρος για σκυλάκια, ναι, γατάκια. Είναι πολύ καλή, ναι, φανταστική, τρομερή. Λοιπόν, και τον έφυγα. Θανάσης Καβάλα, καλημέρα σας κύριε Ραφ. Θέλω να ρωτήσω τον γιατρό το εξής. Με δάγκωσε στη γάμπα σκύλος. Μακρύ σώμα, κοντά πόδια. Χαμηλόκολος δηλαδή. Εντάξει, αργιά. Ο τρόμος ήτανε. Όχι, ρε, ο τρόμος. Αν θα έχουμε και σχέση με τον τρόμο. Στο Λουκά. Φορούσε περιλέμιο και ήταν άγριος. Πήγα αμέσως, έκανα τιτανικό. Αντιτετανικό σε φαρμακείο, έκανα καλά. Εντάξει, το θέμα πρώτο είναι να δεις αν ο σκύλος είναι εμβολιασμένος για λύσα. Πού μα ξέρει, ρε, άμα είναι εμβολιασμένος για λύσα. Εντάξει, γιατί αν δεν είναι, έχει. Είναι λύση ύποπτος. Τώρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διεκπαιρεώσει, να το διεκπαιρεώσει. Ναι, φορούσε περιλέμιο, λέει, αλλά μάλλον ήταν εξέμπαρκος ο σκύλος. Ποιο ξέρει τι γίνεται. Δηλαδή, έκανε αυτό που έκανε στο φαρμακείο με τον τετανικό, τον καλύπτει. Σωστά, αυτό που κάνει για άλλο, λέω. Ναι, αλλά από εκεί και έστρα θα πρέπει να δει και άλλα πράγματα. Πρέπει να καθαρίσει το τραύμα. Ωραία, μπορεί να πεθάνει από αυτό, αυτό σε ρωτάει. Από τέτανο. Ναι. Πώς δεν μπορεί. Ωραία, έκανε τον τέτανο. Καλώς. Ωραία. Τι είναι κάτι άλλο που μπορεί να κάνει. Λύσα και τέτοια, να κάνει άλλο. Τώρα πρέπει να βρει το σκύλο και να μείνει ο σκύλος 15 μέρες στην καραντίνα. Δεν το βρει το σκύλο στην καραντίνα, έτσι το λάθο. Αυτό μπορεί να κάνει μόνο. Δηλαδή, αν δεν το βρει το σκύλο, τι πρέπει να κάνει. Να κάνει και για λύσα. Όχι. Θεωρητικά πρέπει να κάνει τη λυσικόρο, να πάρει αντισώματα, προστασία. Μάλιστα. Ο τρόπος. Πάει στο λυσιατρίο. Πού να βρει λυσιατρίο? Εδώ πα στο υποκάτω και δεν έχει βελόνες, ρε. Θα μα τρελάνε. Ποιο λυσιατρίο? Θα απευθύνει ένα λοιμοξιολόγο. Πώ το πε? Λοιμοξιολόγο. Λοιμοξιλάκι, πώ το λέει. Παθολόγο, λοιμοξιολόγο. Λοιμοξιλάκι. Έχει ειδικότητα. Λοιμοξιολόγο. Και θα τον πει ο λοιμοξιολόγο. Πού να πάει? Τι διαχείριση δεν μπορώ εγώ να πω, γιατί δεν γαβγίζει ο άνθρωπο. Η δική μου νομική υποχρέωση είναι να. Εγώ πάντω την πάτησα προχθέ, ξέρει τι έπαθε. Τι έπαθε για πέρα. Σε υποδάσκαλο. Όχι, τι. Βέλεγε ο δάσκαλο, δεν ξέρω αν. Μεγάλο η πρεσβειοποία μου. Και. Και τι έλεγε στα μπουνίδια, πέτρωγε. Όχι, ρε. Τι. Μεγάλο η πρεσβειοποία μου και πάω να κάνω μπάνιο. Ναι. Και λούστηκα με το, με το σκυλιού το. Α, είστε καλά. Ναι, με τη μήνυ το. Ναι, α, έχει και τηλεφωνάκι για μήνυ το. Εν τω μεταξύ βγαίνω, σκουπίζω με κάνω ράνο, μόνο μου στο σπίτι. Πάω να ανοίξω τα μπέικ ρολ. Αντί να ανοίξω τα μπέικ ρολ. Έφαγα τις κροκέτες της μήνυ, να πούμε. Εν τω μεταξύ ήταν νόστιμες. Εννοείται. Αφού το τρέχει αλφάδια του σκυλί, ρε. Εσύ. Τι να σε πει. Ποια κροκέτα δεν είναι νόστιμη? Ποια κροκέτα? Δεν είναι νόστιμη. Είναι φουλ λίπος, φουλ αλάτι και να έχει μεγάλη γευστικότητα. Εσύ ρώτα κάτι παλιού που φεύγαμε μετανάστε στη Γερμανία το 60-65. Του πέρανε σκυλοτροφίες. Ήταν φιλές και λέγανε ήταν καλές. Ο Αλέφαντος όταν πήγε στο Σέξτον το 1974, τον πήγανε να μείνει στη βίλα του εφοπλιστή πατέρα. Αυτό του Παναθηναϊκού. Οπα. Στην Αγγλία. Ναι. Το κέντρο και σκυλοτρόφι δεν είχε. Ναι. Άφραγκο. Σκυλοτρόφο. Ναι. Ναι. Και το βράδυ, να πούμε, το βάλω σε ένα υπόγειο να κοιμηθεί. Ναι. Και πάει αυτό, δεν τον έπιανε ύπνο, είχε και κρύο, λέει. Oh. Ανοίγει, λέει, ένα κασόνι και πιάνει κάτι κόκαλα, λέει. Ναι. Φωνάζει, βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Ο Αλέφαντος, ναι, χέστηκε πάνω του. Βοήθεια, βοήθεια, λέει. Και μπαίνει, λέει, μέσα, λέει, η υπερέτρια. Η υπερέτρια, λέει, ήταν πιο άσχημη, λέει, από τα κόκαλα. Η θέα του προσώπου της, λέει, με έφερε, λέει, μεγαλύτερο τρόμο από ότι τα κόκαλα, λέει. Χέστηκε πάνω του. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Ο Αλέφας.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι τρώμε, Κωστάκη? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα? Αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιά Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιά Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Επιμέντιουμ, το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα, ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα, με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ, με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική της λειτουργία. Επιμέντιουμ, το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία, πλατεία Εμπορίου. Σπινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Σπινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Can you feel? Αυτά είναι τα τυχερά του επαγγελματία. Έχω τυχερά, Κώστα. Έτσι. Ναι. Το ζήτησε το τηλέφωνο. Έχαμε, ναι, είμαι πολύ ευχάριστο. Λέει και γλυκό και ωραίο. Έτσι, με λέει πολύ μπρουτά, λέει στην εκπομπή. Λέει και θέλω το τηλέφωνο σου, α πούμε. Ναι, τώρα. Άντρας. Άντρας, τι. Άντρας, με τι. Άντρας, τι. Έτσι, κάτω. Ρε, καλή συντροφιά, λέει. Κάνει. Λέει, καλό παιδί, φαίνεται. Σε ακούει. Είσαι καλή ψυχή, με λέει. Εσύ είσαι καλή ψυχή. Έτσι λέει αυτό. Απ' τη φωνή μου. Ναι. Καλή ψυχή. Εσύ πώ το βλέπει, γιατί. Βασίλη, εγώ είμαι καλή ψυχή. Εντάξει. Όλοι έχουμε καλή ψυχή. Σαν την καλή ψυχή δεν έχει. Ναι, και όσοι δεν έχουμε, πάμε και εξομολογιόμαστε και. Άιντε, ναι, πάλι ξεκίνησε τώρα. Για πάρτε κάδο απορριμμάτων εκεί. Ναι, κάδο απορριμμάτων. Τα... Εξομολόγηση. Κάδο απορριμμάτων. Κάδο απορριμμάτων εξομολόγηση. Γιατί είναι, ξέρει τι λέει. Ναι, προχθές τώρα που κάπου διάβαζα, κάπου πήγε εξομολογήθηκε κάποιο και τα λοιπά και τον κάρφωσε ο παπά, θα πούμε. Ποιο ο παπά, τρεβίλε. Σκότωσε κάποιο κάποιον. Α. Το είχε βάρο στη συνείδησή του. Πάει στον παπά, το εξομολογέται να πούμε. Πάει ο παπά, να πούμε. Στην ασφάλεια. Στα οχτάρια ο κύριος. Ναι. Έλα εδώ, λέει να πούμε τα λοιπά. Λέει αυτός εδώ. Με είπε το και τώρα. Και εγώ τώρα το λέω. Ο παπάς τι δουλειά είχε να πάει στον αστυνόμο. Εφόσον αυτός είναι εκπρόσωπος του Θεού. Ναι. Να πήγαινε, ξέρω εγώ, σε κανέναν μπάτσο να πούμε και να δω. Εκπρόσωπος του διοικητή. Είσαι ναι, εκπρόσωπος του διοικητή είσαι. Και στο κάτω-κάτω να πούμε, ο Θεός θα αποφασίσει που θα απολέσει την ψυχή και τα λοιπά. Είσαι απεσταλμένος του κυρίου αυτή τη στιγμή. Δεν δηλώνει έτσι. Δηλαδή, φαντάσου να κάνει καμία αμαρτία και να πα στον παπά, να σε ρουφιανέψει ο παπά. Όπου και να βγει από την εκκλησία και κάτι συμπέρουμε με τα καρούμπαλα εκεί πέρα. Τα οκτάβια και τα καρούμπαλα. Κάτι. Στη γειτονιά μου είχε γίνει πάλι κάτι τέτοιο. Όχι στη γειτονιά μου. Είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 81 και θυμάμαι χαρακτηριστικά.
Μου έλεγε ο τύπος, λέει, πήγα και εξομολογήθηκα, ρε φίλε, και ήταν, λέει, ένας αστυνομικός με έναν γκάλαντ. Θα θυμάσαι τα γκάλαντ. Φυσικά. Μόνο περιπολικά και ταξίπηρα. Σε τρεις μέρες, λέει, ήρθαν τα γκάλαντ, λέει, έξω από το σπίτι. Με τα γκάλαντ ήρθανε. Τι είδες ο παπάς, τον έκανε. Καλά, το κεφάλι. Μήπως ήταν μυστικός αστυνομικός και ήταν ντυμένος παπάς. Εγώ του. Και ξέρει η μυστική τι είναι. Και τρέλει, λοιπόν, έφαγε στην Ψαρού. Πλήρωσε ο Χούτος 800 μέτρα από το Καφτατζόγλιο, 700 μέτρα από τη Θύρα 10. Ανέγκυκτος. Ναι, ανέγκυκτος, απείραχτος, ατσαλάκωτος. Ατσαλάκωτος. Ναι. Αύριο θεωρητικά πληρώνονται και οι ποδοσφαιριστές, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Ο κύριος Καγιόλης, πληρώνει, πληρώνει. Σε περίμενα την Αθήνα να πεις το σλόγκαν, άντε. Εντάξει. Κύριε Καγιόλη, πληρώστε! Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Ναι. Ευτυχώς το Σαββατοκύριακο δεν έχει αγωνιστική, έχει καπάκι μου τη Τρίτη. Ναι, δυστυχώς δεν έχει. Ευτυχώς έχει Αγγλία, έχει Liverpool City. Ναι, αλλά δεν έχουμε με μαρμίτα. Μαρμίτα δεν έχουμε, πρωτοχρονιά είναι την Κυριακή. Θα ξεκινήσουμε Τρίτη. Δύο πρώτα μάτια και ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ παίζουν πρώτοι για το νέο έτος. Στο κρύο. Ηρακλής ξάθηκε Λεβαδιακός ΠΑΟΚ εκεί. Άσο το ένα. Και διπλό το άλλο λες. Και διπλό το άλλο. 3-4 να κουμπίσουμε. Το έχει κάνει ο Λεβαδιακός πολλές φορές. 3-4. Με πληγώνει το με πληγώνει το. Κι άλλοι το κάνουν. Με πληγώνει το. Κάνει ένα ωραίο. Είχε κάνει ένα ωραίο Βέρεια Λεβαδιακός 4-3 με. Ποιος ήταν προπονητής στο Λεβαδιακό, Καραγεωργίου και στην Βέρεια, ποιος διάλογος ήταν. Ωραία, μάθαμε. Ήταν ωραία. Ποιότητα. Ποιότητα μεγάλη. Και 4-3 Λεβαδιακός Άρης. Και αυτό 1-3. Ναι, ναι. Ρηπεί οφθαλμό. Ναι. Είδες τι ωραία. Αυτές είναι ομάδες. Και το είχαμε παιγμένο διπλό και το μάτσο. Πω. Που έγινε την καλή απόδοση. Παιδιά, έχω ένα σκετσάκι. Και λέω, το έχω ένα σκετσάκι αύριο με κάτι. Κόσιο τα έχει βάλει. Ναι, κόσιο. Έχω ένα σκετσάκι. Έχω φτιάξει ένα σκετσάκι. Για φτιάξει μας λίγο, προειδιάσέ μας. Ένα σκετσάκι. Άμα του πω ότι. Ε, έλα, ρε, φίλε, πληρώσε το 5 ευρώ. Έχω ένα σκετσάκι, ρε φίλε. Οχ, οχ, οχ. Το οποίο α πούμε. Να πάρω κράνος μαζί. Για να μην είναι μηνύσιμο. Δεν κάνει να κάνει τώρα. Ναι. Εν τω μεταξύ, ο Ασλαμάς. Σήμερα πήγαμε στον Ελενίδη να πούμε και κάναμε πρόβα. Τι είναι ο Ελενίδη. Ναι. Κωστή, μίλησα με 5 δικηγόρους. Μου είπαν, προσοχή πετά τα φράσια, γιατί μπορεί να σε κάνουν μήνυση. Γιατί έχω Κωστή, δεν έχω μαντήλα να κάψει, δεν ξέρω τι να κάνει. Μη φοβάσαι, του λέω. Μη φοβάσαι, του λέω. Δεν θα μα κάνει κανεί μήνυση. Θα τα κάνουμε τόσο γλυκά. Κάσε 150 ευρώ να κάνει μήνυση, ναι. 150 ευρώ, ναι, μπορεί να δανειστούν. Ναι, ποιο. Σου πω, Παπαθανασάκη, άμα θέλει να μα κάνει μήνυση, δεν μπορεί να πάρει από τον Βριτζαμάνι 150 ευρώ. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Ο Χόντο που δεν πλήρει τα τσάρια. Αυτά γίνει σλόγγαν αύριο. Το φίλο, ρε φίλο. Θε να πάμε γραμμέ. Νομίζω ότι είναι τελευταία ακοπή του χρόνου. Ναι. Το βράδυ ο κόσμος οφείλει να. Δώσε γιατρέ. Όπω είπε για γραμμέ, βάλανε τα λαμπάκια. Τα βάλανε γιατρέ, δεν πέσει γιατρέ. 23-10. Για Τζαβέλα δεν είπε γιατρέ. Τζαβέλα επιστρέφει, θα παίξει στο Περάρα. Ναι. Νέα μεταγραφή. Ναι. Όπω η νέα Τούμπα. Χατζησαία. Ναι, τρίτη μεταγραφή και ο Χατζησαία. Τρίτη μεταγραφή ο Κάτσε. Ναι. Κάτσε. Λοιπόν, εντάξει. Πρώτη μεταγραφή Χατζησαία. Δεύτερη Τζαβέλα. Ναι. Τρίτη ο Κάτσε. Όλε τι εσωτερικέ μέχρι στιγμή. Τζιόλη θα εμφανιστεί. Ο Τζιόλη θα εμφανιστεί αύριο. Δύσκολα. Στο σκέτς. Στο σκέτς. Ναι, πάρ' τις γραμμές Γιάννη μου, παράνε όλες. Κάτσε καλημερίζω. Ο κόσμος θέλει να μιλήσει. Καλημέρα. Πού είναι τα νερά μας. Πού ούτε νερά ούτε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα Ραστόπουλε. Σε παρακολουθάω κάθε βράδυ στην εκπομπή σου. Άρα δεν ψαρεύεις, δεν πηδάς το βράδυ εσύ. Ναι. Ωραία φωνή. Ωραία φωνή. Καμπάνα. Καμπάνα. Έτυχε το σχολείο να το βγάλω 11 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. 11. Αλλά απλώς γεννήθηκα στη Γουμπέντισσα και στη Γουμπέντισσα γεννήθηκα, αλλά το σχολείο αλλού το έβγαλε με άλλα παιδιά. Πού το έβγαλες? Στο Ρετζίκι, Βορείο Ελλάδος, εκεί. Πότε είσαι γεννημένος? Το 72. Άμα είσαι το 61 θα σου συμπαθείς με τον Ανδρώνη στο Ρετζίκι. Ναι. Εντάξει. Και που λέτε αυτό που λέει. Ναι. Κάποτε όταν ήμουν παιδάκι. Ναι. Ο Ηρακλής ήμουν 8-9 χρόνια. Με έκανε πρόταση να παίξω στην ομάδα την παιδική και δεν πήγα. Μετάνιωσα. 8 χρονών ήσουν το 72, το 80 δηλαδή. Το 80, ναι, ήθελα να παίξω στον Ηρακλή. Με Θεοδωρίδη πρόεδρο. Δεν... Με καλό πρόεδρο, δυνατό. Όχι. Ναι. Το 80 ήταν ο πρόεδρο. Εντάξει. Αλλά Κώστα, με συγχωρείς, είμαι Ολυμπιακός, αλλά αγαπάω και τον ΠΑΟΚ. Αγαπάω και τη Μακεδονία κάπου. Ναι, την Πάτρα την αγαπάς, την Πάτρα. Την αγαπάω τα πάντα, όλη την Ελλάδα αγαπάω. Και την Ορθοδοξία όλα τα πάντα. Συγγνώμη ρε φίλε, με τι ασχολείσαι? Με τι ασχολούμαι? Δεξιούχος. Ναι, είμαι απλώς τώρα, πέρασα δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Ακούς Κώστα, έχω ένα καλό. Ότι δεν είμαι ρατσιστής.
Είναι με όλους τους ανθρώπους καλά. Και με τους Αλβανούς, με τους Ρώσους, με όλους. Ναι. Και με τους Σύριους. Είσαι παντρεμένος. Ελεύθερος, ελεύθερος. Ναι. Αν παντρευόσουν δεν θα τα έχεις καλά με κανένα. Θα έχεις λόγους να μαλώσεις. Με συγγενείς, με φίλους, με συνεργάτες κτλ. Θα έχεις άλλους ρυθμούς. Ναι. Σε βλέπω αργών ρυθμών. Αργό. Άμα παίρνεις κανένα μισή χιλιάρικο και δεν έχεις βάσα να ζήσεις, μια χαρά να ρωτήσεις. Ναι. Και θα ρωτήσω κάτι το γιατρό. Ναι, να το ρωτήσω. Γιατρό όμως εδώ είναι. Σίγουρα θα έχεις κύλο. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι γιατρέ. Ό,τι θέλεις. Στερήθηκα 11 χρόνια του πατέρα μου, αλλά είχα πάθει κάτι ψυχολογικό, κάτι δεν έπαιξα, έπαιξα μεγάλο με άλλα παιδιά, άλλες συμπεριφορές, άλλα χρόνια, δύσκολα χρόνια τότε, πέτρινα. Δηλαδή έχασες τον πατέρα σου 11 χρονών. 11 χρονών το στερήθηκα, μακριά του πατέρα μου ήμουνα. Γιατί ήσουν μακριά. Μακριά, ρε. Εκεί με μεγάλωσε. Είχε σκοπό να με μεγαλώσει εκεί στη Θεσσαλονίκη, να με στείλει εκεί να με κάνει άνθρωπο. Εδώ πέρα όλοι οι αλήτες είναι σιγουμένοι. Ναι. Τα πίτσα, τι πίτσα. Ναι. Ναι, εντάξει. Δεν υιοθετούμε. Εγώ έχω ένα φίλο από τη Γομένη, ο οποίος είναι φίλος μου, ο Τίκας. Να ανακαλέσει. Να ανακαλέσει. Έχει δίκιο τη μισή φυλακή, αλλά εντάξει. Και στην κρύα βρίσκει μισή τα φυλακή, αλλά τι σχέση έχει αυτό. Δεν είναι αυτό. Πώς θα κάνει για την ελευθερία τη τι. Γιατί. Γιατί πάω και για 5 και για 10 και για 15 και έχω δείξει την αξία μου. Και πέρασε δημόσιο υπάλληλο στου Σύριου και μιλάω αγγλικά, του μιλάω ελεύθερα. Δημόσιο υπάλληλο στου Σύριου, τι δουλειά είναι αυτή, πότε, πώς, τι είναι αυτό. Τι είναι. Δηλαδή θα του πηγαίνω φαγητά. Φαγητά, θα του καθαρίζουμε εκεί πέρα, αυτό ο Δήμο. Ναι, δημόσιο υπάλληλο είσαι ΜΚΟ, τι είναι αυτό. Του κράτου. ΜΚΟ, ΜΚΟ, ΜΚΟ. Α, μπράβο. Τι μισθό θα δίνουν εκεί, αν επιτρέπετε. ΜΚΟ, δηλαδή έχω περάσει. Ναι. ΜΚΟ και στο Δήμο και ναι, στο Σύριο. Ναι, πώς κάνεις τα χαρτιά εκεί, πού απευθύνεσαι, σε Δήμο ή στη ΜΚΟ. Και πέρασε και στο Κυρκής. Μάλιστα. Τι λεφτά του μήνα εδώ, τι μηνιά του, γιατί ρωτάνε κι άλλοι ρε παιδί μου. Γίνεται, κάνεις τα χαρτιά ή είναι με βίσμα της κυβέρνησης μπαίνεις. Αυτό θέλω δεν να σου ξέρω, πω. Που τι άκουσα αυτά τα προγράμματα. Α, με προγράμματα. Πρέπει να τα έχει βγάλει ο Αλέξης, ο Τσίπρας πρέπει να τα έχει. Δηλαδή σε κανένα βουλευτικό γραφείο πήγες να δεις εσύ πώς ποιοι βοηθάνε, ποιοι δεν βοηθάνε, γι' αυτό ρωτάμε εμείς. Άμα είναι να πάμε εμείς. Κάνα τετράωρο να κάνουμε, γιατί είμαστε λίγο, δεν έχουμε μυροκαματάκια. Αυτά τα είχα κάνει πριν 4 μήνες, γιατρέ, πριν 4 μήνες είχα κάνει. Δεν είμαι ο γιατρός, είμαι ο Στέφανος, αλλά δεν πειράζει, είναι το ίδιο, σαν να ρωτάω. Το ίδιο. Στέφανε, ακούς. Ναι, ακούω. Έχει κάνει πριν 4 μήνες είχα κάνει. Ναι. Και τα είχα κάνει και για το Δήμο Θεσσαλονίκη να δουλέψει. Όπου κάτσει δηλαδή, κάπου να καθίσει, είναι δουλειά. Δουλειά να είναι. Αλλά τώρα λόγω και στην πιο είναι. Ρε. Για πες. Στέφανε και Κώστα. Για πες. Ναι, για πες. Να δουλέψω σε πόλη θέλω, μακριά, να φύγω από εδώ, από αυτό το κουτσοχόλι. Κουτσοχόλι είναι η κουβέντα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι. Σε συνιστώ, έτσι όπως ακούω εγώ, σε συνιστώ να μείνεις εκεί. Όχι ρε φίλε, γιατί κάτι στο ίντερνετ που βλέπουμε έχει κάτι θέσει εργασία στην Οτάβα τώρα. Γιατί. Κάτσε, κάτσε εκεί που σου λέω, αγαθιάρι σε κόβω. Έλα ρε, καλά είναι το στιγουμένο σε αυτήν την αρέσει, αρέσει η πόλη. Ναι, ρε. Δηλαδή στην πόλη τι θες να κάνεις. Η πόλη. Να δούμε, μα έχει μια δουλίτσα. Λοιπόν, να έχει ένα δωματιάκι, να νίκες ένα δωματιάκι, να έχουν. Ρε κάτσε στη Γουμένη, σαν μια χαρά να είσαι πας, κύριε. Θα πας τώρα εδώ στα Ιέκδενδρο Πόταμος, θα βγάλεις μια σχολή και μετά θα κάτσεις στη πόλη. Είναι μυστήρια τα πράγματα. Έγινε. Κάτσε εκεί που κάθεσαι, το λέω εγώ σαν συμβουλή. Έλα, πρώτα κάναμε τις γιορτές, καλές γιορτές. Καλέ. Άστο τώρα, μην τραβάει ο πισινός εξίσημο να πούμε. Ναι. Καλημέρα. 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 Καλώς τον παιδί. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, εσείς. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Δεν το βλέπω. Υγεία. Ναι. Ας έχει μαθεί ασιόδοξη και. Όχι, να είσαι ασιόδοξο, εγώ είμαι απεσάοδοξο. Με μπέρδεψε. Εσένα σου λέει πω τι από τότε που ήσουν αυτό Scan TV. Σκάρ, πού ήταν, για πες. Σκάρ. Σκάρ. Scan TV. Σκάρ, σκάρ. Έχει τέτοιο κανάλι. Από τότε. Κωστή. Ναι. Και σε όλα τα παιδιά έχω μια ερώτηση. Σήμερα αγόρασα το βιβλίο αυτό του Σωτηρακόπουλου, Ταξίδι στα Αστέρια που λέει το Champions League. Τι λέει αυτό, σ' άρεσε. Δεν το διάβασα ακόμη όλο, αλλά κάποια πράγματα. Και μου έκανε εντύπωση ένα πράγμα. Θα σας πάω 12 χρόνια πριν που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Μακάβη τα αποκλειματικά. Θυμάστε έτσι, εκείνο το περιβόητο. Με το τρίβημα των Εβραίων. Μπράβο. Ναι. Ποιος ήταν ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, θυμάστε. Ο Ατματζίδης. Ο Ατματζίδης. Εγώ ήμουν στο ΜΑΣ και δεν το θυμόμουν αυτό. Λέω, ο Ατματζίδης έχει παίξει ποτέ. Ο Ατματζίδης ήταν. Ο Ατματζίδης.
Δηλαδή αυτό πότε πέρασε και δεν ακούμπησε. Δεν το θυμάμαι καθόλου στον Πάοκ. Το θυμάσαι να πάω Κάρι 2-2. Που έκανε τρίπλα στο Σανχούρχο. Σανχούρχο, ναι. Καλό τερματοφύλακα ήταν. Καλό ήταν, όντω. Σαν τερματοφύλακα, αλλά δεν το θυμάμαι στον Πάοκ αυτό. Ήμουνα και στο μάτ. Στην 7 καθόμουν. Πολύ καλά θυμάμαι εκείνο το μάτ. Τόσο άφοντα στον Πάοκ, ο Ατματσέβη ο Ηλία. Δεν το θυμάμαι, δεν ξέρω. Κάποιο πρωτοπαλίκαρο παλιό τερματοφύλακα κάτι είχε πει για τον Ατματζίδη. Τον πήρε Ατματζίδη στο κυνήγι, ο άλλο τρέχει ακόμα. Ονόματα δεν λέμε, ναι. Δεν λέμε. Έχει δει να πούμε. Αλφα Ρωμαίο Τζούλια, ναι, σε κατηφόρα με Πέμπτη. Του λέει Ελλάδο ρε Κολόμακα, τον έλεγε Ελλάδο. Του λέει Ατματζίδη, από μακριά ο άλλο. Κατάλαβε. Ονόματα δεν λέμε. Και σε εκείνο το μάτς που χάναμε, θυμάστε 0-2. Που ο Ζαγοράκης ήταν στην ΑΕΚ και μετά κάναμε το 0-2-3-2 και περάσανε σαν τρίτη. Ναι, ναι. Τότε ποιος ήταν τερματοφύλακας. Σε ποιον. Σε εκείνο το μάτς. Ο Τοχούρογλου πρέπει να ήταν. Ναι, ο Τοχούρογλου ήταν σε σένα και ο Λιμπερόπουλος ήταν στην ΑΕΚ. Θυμάμαι πολύ καλά ο Ζαγοράκης με το Σαλπιγκίδη κάναμε το 3-2 και περάσαμε σαν τρίτη στο Champions League. Ναι. 0-2-2-2 στο. Σε καθυστερήσει. Τι άμα πότε πέρασε ο Βέγκο. Το 3-4 το Πάο Κάεκ 3-2 στο πρωτάθλημα. Βγήκε τρίτο. Βγήκε ένα τρίτο. Τι τούμπα. Βγήκε ένα τρίτο. Ένα φίλαθρο του Πάο που είχε στα πανηγύρια μέσα έπεσε από πάνω. Α, ναι, ναι, σώθηκε τελικά, ναι. Σώθηκε, ναι. Σώθηκε, ναι, ήταν για φευγιό, αλλά σώθηκε. Σώθηκε, ναι. Ναι, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Τότε ποιο ήταν τερματοφύλακα. Νομίζω το Χούρογλου. Ο Τοχούρογλου ήταν. Το Χούρογλου ήταν, έτσι. Με μια εσωτερική αλλαγή του Αναστασιάδη στην αριστερή πτέρυγα. Το θυμάμαι. Ναι, ναι. Το μάτς. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά και πάλι να είμαστε καλά. Δεν το βλέπω. Να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Να έχουμε και όλα τα άλλα παλεύονται. Ευχαριστώ, παιδιά. Γεια χαρά. Όλο και κάτι στραβό θα γίνει. Καλημέρα. Γεια σας παιδιά. Νάτος. Καλώς τον κύριο Κώστα. Ότι τι κάνετε καλά, λοιπόν. Τα είπαμε καλά για την ευσπηρεία στην προηγούμενη φορά. Ποια? Για την ευσπηρεία, τα είχαμε πει καλά. Πέτρα. Τι τώρα βλέπω δεν αναθερμάθηκε το ενδιαφέρον του κυρίου Ελευθεριάδη. Δεν ξέρω αν θα κατέβει κιόλα. Εμείς λέμε για τα μέλη της ευσπηρείας. Ποια είναι και ποια δεν έλα, είναι. Έλα, ο Σαββίδης πήρε μια ομάδα άλλη και τους έχει δώσει κουραμπιέδες καλούς. Θα την πάρει την ένωση. Εγώ πήρα γιατί να σου πω κάτι τώρα. Κάποιες στιγμές, κάποιες σκέψεις τις καταγράφω για να μην μου ξεφεύγουν. Ναι. Λοιπόν, ο ποδόσφαιρο είναι ομαδικό αγώνισμα λένε. Κανείς παίχτης δεν είναι πιο σπουδαίος από την ομάδα του. Ενδεικτικά εξαιρέσεις θα πω ότι πάνω από την ομάδα του, πάνω από την ήταν ο Ντι Στέφανο της Ρεάλ, ο Πελέ της Σάντος, ο Γκαρίτσα της Μποταφόκ, ο Μπέγκενμπάουερ της Μπάγκερ Μονάχου, ο Κρόιφ του Άγιαξ και ο Μαραντόνα της Νάπολη. Άλλοι δεν ήταν δηλαδή. Ενδεικτικά λέω. Ο Κόκε δεν ήταν πάνω από τον Άρη δηλαδή. Ενδεικτικά λέω. Ο Γκαρσία δεν ήταν πάνω από τον Πάο. Λοιπόν, και συνεχίζω. Μα όπως είπε. Ο Μαύρος δεν ήταν πάνω από την ΑΕΚ. Ο Νεστορίδης ήταν πάνω από την ΑΕΚ. Νεστορίδης ήταν πάνω από τον ΑΕΚ. Ανέφερα για ξένους παίκτες. Α, συγγνώμη. Ανέφερα ξένους. Συγγνώμη. Λοιπόν, συνεχίζω. Μα όπως είπε ο Σκοτσέζος ιστορικός και φιλόσοφος Τόμας Καρλάιλ, κανείς σπουδαίος άντρας δεν ζει μάταια. Η ιστορία του κόσμου είναι μια βιογραφία σπουδαίων ανδρών. Τώρα εμείς γιατί ζούμε μάτια όμως. Μόνο ανδρών, γυναίκες δεν υπάρχουν σπουδές. Σου λέω τι είπε ο ιστορικός και ο φιλόσοφος. Ήτανε ρατσιστόμουτρο. Ρατσιστόμουτρο ήταν. Η ιστορία του κόσμου. Αφού φεμινιστικές οργανώσεις από την κοινωνία. Ναι, γεννήθηκε το 1770. Σκοτάδι. Σκοταδισμός. Και η ιστορία του κόσμου είναι μια βιογραφία σπουδαίων ανδρών. Η ιστορία του ποδοσφαίρου δεν διαφέρει. Mm. Λοιπόν, και αυτά κατέγραψα. Και τα θεώρησα ενδιαφέροντα και είπα να σας να δεν σας μου λες τα, κύριε Κώστα, υπαγορέψω. Ένας 70χρονος χείρος, πώς περνάει τα Χριστούγεννα. Με την οικογένειά του. Δηλαδή με τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Και 20χρονος όταν ήμουνα. Ναι, ναι. Οικογενειακά περνούσα τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ναι. Ναι, ρε φίλε,
Τι θα περάσει, είναι, είναι θέμα. Εντάξει, είναι, δεν είναι, τι θα κάνει. Είναι θέμα αρχών. Α. Κύριε Κώστα, να σε ρωτήσω εγώ για μπάλα που ξέρει. Ναι, για ρώτα τον. Ο Εστερχάζη, τι θέση ναι. έπαιζε. Ο Μάρτον. Έξω δεξιά. Έξω δεξιά. Ο Τάκης ο Καραγκιουζόπουλος. Στόπερ. Λίμπερο. Λίμπερο. Αυτοί οι δυο έτυχαν να παίξουν στην ίδια χρονιά μαζί. Όχι. Ξέρει κανείς. Μπορεί δεν να ξέρω αν είναι στην ίδια μαζί παίξανε. Ναι, εγώ θέμα. Πήγα να τον δω πάντως τον Εστερχάζη. Ναι, στο παιχνίδι Λάρισα ΑΕΚ 2-0 ναι, και τον εξαφάνισε ο Κολομητρούς. Άντε. Χειμώνα το 88, ε. Τότε που τον πήρε η Λάρισα. Και, ναι. και με απογοήτευσε. Με μεγάλο καραπιάλι στο γήπεδο. Μέσα και γήπεδο, με απογοήτευσε ο πρίγκιπας Εστερχάζη. Γιατί λεγόταν ότι προέρχεται από πριγκιπική οικογένεια της Ουγγαρίας. Ούτε και ο άλλος. Άντε με το τους ο Κολομητρούς τι θέση έπαιζε. Ποιος? Ο Κολομητρούς τι θέση έπαιζε. Αριστερό. Αριστερό μπακ, δεν έπαιζε ο Γορογιάννης. Συγκεκριμένο μας. Ο Κολομητρούς. Ποιοι ήταν τα λόγια στο Περσινάς. Ο Κολομητρούς με παραπέστα. Κολομητρούς ήταν. Γκαλίτσιος δεξί μπακ. Ο Γκαλίτσιος στόπερ ήταν. Γκαλίτσιος στόπερ με τον Μιτσιμπόνα. Αυτοί οι δύο ήταν. Αριστερά Κολομητρούς στις δεξιά. Στο κέντρο, άκουσε μια δε. Στο κέντρο έπαιζε ο Πολωνός ο Κμίτσικ. Εξάρι. Ο Καραπιάλης και ο Βουτυρίτσας. Ναι. Μπροστά παίζανε. Αριστερά ο Βαλαώρας. Σέντερφορ ο Άνταμψικ. Δεξιά ο Γιώγας. Ο Γιώγας έπαιζε δεξιά, όχι σέντερφορ. Ο Γιώργος Πλάγιος. Μίτσικ και ΑΕΣ. Πήγε πιο πίσω ο κύριος Κώστας. Μάλιστα. Το 87-88 δεν ήταν. Ήταν ο Στερχάζης στην ΑΕΚ, αλλά νομίζω ο Κμίτσικ και ο Άνταμψικ δεν παίξαν στο πρωτάθλημα. Δεξιά ο Κανιέμπα έπαιζε στο πρωτάθλημα. Ο Κανιέμπα, ρε. Και ο Τσίγκοφ Κατούρα να γίνουμε μαστούρα, άστο. Δεξιά έπαιζε. Κανιέμπα, άστο, δεν. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να σα πω. Ο Καρπουζάς. Ναι. Κατά του πάγου. Κατά ορισμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και κάποιους άμπαλους οι οποίοι θέλουν να λένε ότι ξέρουν από μπάλα. Ψηφίστηκε ο καλύτερος προπονητής του κόσμου παρεμπιπτόντος. Ο Καρπουζάς, ναι. Ο Καρπουζάς. Από το Εστορίλ. Ναι, ο Καρπουζάς και να σου πω και κάτι Κωστή. Για να μου πεις ό,τι θες. Ναι. Εάν. Σημείωσε το αυτό που θα σου πω. Ναι. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν πάει καλά από εδώ και πέρα, πάλι ο Τζαβέλας θα φταίει γιατί είναι κατεμόσκυλο. Ναι. Ναι. Όχι. Τώρα, άμα πάει ο Πάο Κάσιμα να πούν γύρισε ο Ζαβέλας, χαλάσαν τα πολιτήρια. Ναι. Τη χάλασε την ομάδα. Πάει η ομάδα, τη χάλασε. Τη χάλασε την ομάδα. Πάμε επόμενος κύριος. Χρόνια πολλά. Γεια σας. Καλή χρονιά. Επόμενος. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ακούς. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι σε αγόρια. Πρώτον. Η εκπομπή του μεσημέρι δεν ανέβαινε. Κάτσε φίλε, πάνε κάπου να σε ακούμε. Πάρ' το πάλι, πάρ' το πάλι. Πάμε πάλι. Πρώτον. Μ' ακούς ρε. Σ' ακούω ρε. Βγάλε τα bluetooth και μίλα. Τα βγάλα ρε. Η εκπομπή το μεσημένη ανέβηκε και δεν παίζει, πες το κουμούνι. Το κουμούνι, μάλιστα. Δεύτερο. Γιατρέ. Ο γιατρός. Είναι κορυφαίος ο Κριστιανό. Όταν λες κορυφαίος τι εννοείς. Αυτό που εννοεί. Όλων των εποχών. Σαν ποδοσφαιριστής, ενώ σαν αξία ποδοσφαιρική όχι. Δεν διαχρονικά σε ρωτάει. Σαν όλα. Είναι ο κορυφαίος αθλητής που έχουμε δει ποτέ να παίζει ποδόσφαιρο. Σαν αθλητής. Ο κορυφαίος αθλητής που έχουμε δει ποτέ. Ναι, αλλά και σαν παίκτης. 31 χρονών και κάνει τα πούτα. Αθλητής λέμε. Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλός. Ο κορυφαίος όλων των εποχών δεν νομίζω να είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν είναι. Όχι. Είναι μέσα στην πεντάδα, αλλά δεν είναι ο κορυφαίος. Δεν είναι. Δεν είναι ο κορυφαίος. Για σένα ποιος είναι. Σαν τίτλου, σαν ο πιο καταλυτικός που φανίστηκε ποτέ, νομίζω ότι είναι ο Ντιέγο Μαραντόνα. Πολύ, πολύ τέτοιο, πολύ χάπι, πολύ τέτοιο, πολύ κοκαίνα. Δεν έχει σημασία. Πήρε μια άσημη ομάδα από το χέρι όπως είναι η Νάπολη. Για μένα είναι πιο δύσκολο να πάρεις πρωτάθλημα Ιταλίας δεκαετία του 80 με Γιουβέντους Μίλα και με. Κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη. Μπορεί να έχει διαφορετική θέση. Άλλο ποδόσφαιρο δεκαετία 80, άλλο ποδόσφαιρο τώρα. Μπορεί να. Άλλοι λένε το Μέση. Εντάξει, ο οποίος δεν έχει διακριθεί με εθνική ομάδα. Όπως και ο Ρονάλντο. Πήρε ένα γύρο, τίποτα παραπάνω. Ο Μαραντόνα τα έκανε όλα. Βασικά δεν έχει πάρει Champions League, αλλά τότε τα βράδυ. Ο Πελέ δεν έπαιξε στην Ευρώπη. Ο Πελέ δεν βγήκε. Δεν έπαιξε σοβαρό πρωτάθλημα. Πήρε τρία Μουντιάλ με τη Βραζιλία, αλλά.
Βραζιλία ήταν καλό πρωτάθλημα τότε. Δεν τον έχουμε δει, δεν μπορώ να τον. Στη Ρεάλ Μαδρίτη δεν τον είδαμε. Στην Μπαρσελόνα δεν τον είδαμε. Αυτό σου λέει. Δηλαδή για μένα προσωπικά από τον Ρονάλντο πιο σημαντική είναι ο Τσάβη και ο Νιέστα στα καλά του. Σαν δίδυμο παιχτών. Πιο καταλητικοί παίχτες. Ο άλλος τον έκανε η ομάδα καλό το Μέση. Γιατί είχε τον Τσάβη και τον Νιέστα. Ο Τσάβη και ο Νιέστα στα νιάτα του ήταν το καλύτερο δίδυμο μέσων που έχει εμφανιστεί ποτέ παγκοσμίω. Και εμένα χθες περπατούσαμε 21 σκυλί στην Παπαναστασίου. Τι είχε εδώ Παναστασίου, σε ποιο ύψος? Bulldog. Bulldog. Αγγλικό ή γαλλικό? Εκείνο το Bulldog, φίλε. Αγγλικό ή γαλλικό? Πέσαν τα δόντια. Γαλλικό. Είσαι κακόφημες περιοχές γι' αυτό. Αγγλικό. Ναι. Γαλλικό. Γαλλικό Bulldog. Ναι, φωνάζανε, έχει δηλητήριο, τρέχα. Γαλλικό Bulldog, ε. Ναι. Γαλλικό, γαλλικό. Αυτό το ξέρω και ένα ξέρω. Είχε φάει το αφεντικό του. Τη τσέπη δάγκωσε. Φύγε από εδώ ρε παλιό σκυλο. Αλή τη μεγάλη. Τη τσέπη. Λέγε φίλε. Μη μου δίνεις ιδέες για αύριο. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αγκώνει τσέπες το σκυλί. Πού? Άμα είναι κοντό μπαίνει μέσα στη τσέπη. Κάτσε να ακούσουμε. Μιλάμε λιγάκι για το πολιτικό τομέα της ΠΑΕΠΑΟΚ, φίλε μου. Ναι. Υπάρχει ΠΑΕΠΑΟΚ, φίλε. Δεν υπάρχει, τι. Σε τι απάνω υπάρχει, φίλε. Είναι πληρωμένοι πάντες. Είναι πρώτη στην πόλη ομάδα. Είσαι πολύ αφιλή στο μυαλό, φίλε. Καλέ. Εγώ είμαι ολιγαρκής. Αφού είναι πληρωμένοι καθόλου. Έκανα εγώ μια ερώτηση. Οι εργαζόμενοι της ΕΚΑΠ πληρωμένοι είναι? Της ΕΚΑΠ? Της ΕΚΑΠ, τι ξέρεις, φίλε. Είναι πληρωμένοι? Είναι, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι ρωτά τα παιδιά, σε μιλάω τώρα εγώ. Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει. Με του Μαρινόπουλου που μίλησα δεν είναι πληρωμένη. Σε κάποιον δεν ξέρω. Ναι. Σε κάποιον δεν πληρωμένη. Mm. Εδώ το Μαγιο Παλάς είναι το μίστομα είναι πληρωμένο. Το μίστομα. Το μίστομα. Το μίστομα. Πώς δεν είναι. Ορίστε. Είναι πώς. Καλά με το μυαλό σου. Και το άλλο. Το άλλο. Λέτε ότι πήρε την Κατερίνη να πούμε. Κάτσε ρε Νικό, εσύ που το ξέρεις άμα δεν είναι πληρωμένο. Πού το ξέρω? Δεν το ξέρω εγώ, φίλε. Από κάποιον καλά τα ξέρω. Πώς πρέπει να το αποδείξεις? Γιατί μπορεί να σου πει άλλος, έλα εδώ ρε Νίκο. Πώς μας λες ότι δεν πληρώνουν? Εγώ ξέρω ότι ο Κοντός πληρώνει κάση να πούμε παντού. Ότι είναι άμπαλος, είναι άμπαλος. Αλλά ότι πληρώνει δεν πάει να δικήσουμε. Δεν ξέρεις ο Κοντός πληρώνει. Θέλετε να σας απαντήσω όμως ωραία? Ναι. Από την ώρα εδώ πέρα που πληρώνει, ένας που πληρώνει και κάνει κομμάτι το λίγο κράτος. Ναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ πέρα στις πόλεις μας. Όλοι τα δύο στις πόλεις μας κάνουν την πάπια κάνουν. Γνωρίζετε πολύ καλά ποιος είναι αυτός ο κύριος με όνομα και μη χωριό. Το όνομα λέγεται αυτός ο άνθρωπος που δεν μπορεί να το πείτε εδώ πέρα ούτε τα αφεντικά σου που πουθενά. Λέγεται Κόκαλης. Αυτός πληρώνει. Ναι. Τι άλλο δεν έχει το Α. Και εμένα δεν θα λέει το Α. Έτσι, από την ώρα αυτός που πληρώνει και αυτό που το πέρα στην Ελλάδα σαν Σαββί που δεν λέει Σαββί της. Και από τη στιγμή είναι ένας μάνατζερ. Μάνατζερ. Που εκτελεί κατοίκη των εταιριών. Πάντως χάρη εταιρείες που είναι στην Κύπρο, είναι 15-20 με εταιρείες στην Κύπρο, οι οποίες πούμε, έχουν μεγάλο μπάζεν και διακινεί το χρήμα εκεί πέρα μέσα και αυτός πάει εκεί πέρα σαν πούμε σαν μάνατζερ, όπως έχει ένα κλητήρα. Εγώ ξέρω Νίκο μου, οι παίκτες πληρωμένοι είναι. Να σε απαντήσω ρε φίλε μου, μη βιάζεσαι. Από την ώρα οι παίκτες που λες πληρωμένοι, με το μυαλό σου είναι πληρωμένοι. Από την ώρα που πληρώνεται από τον κύριο αυτό το κόκαλι που δίνει τα λεφτά αυτά και πάει να τα περάσει, κοίτα, θα περάσει από τη Σάλκε, από το σωματείο που λέει και πάει. Εγώ λέω θα περάσει. Θα περάσει η Σάλκε. Θα περάσει. Θα περάσει. Ποιος θα περνάει, ξέρεις, ποιος θα περνάει. Ποιος θα τον περάσει. Ο Θοδωρίδης. Α, ο γιος του... Ναι. Όχι του Σάβα, Θοδωρίδη. Ο άλλος του Σάβα. Του Σάβα, του γιο του Κόκαλη.
Α, δεν ξέρω τώρα τα οικογενειακά. Μην με μπερδεύει τώρα. Ποιο του κόγκαλε γιο. Ήταν Νίκο. Όχι, Νίκο. Όχι, ήταν Νίκο ο Δήμο. Δήμο, Δήμο Θέρμη Πυριακού Πηλιά, Μπαχτσέγγι. Δήμο Βαρδάκη. Δήμο Βαρδάκη. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ποιος είναι? Είμαι η Χριστίνα, που χάρη στο Make-A-Wish έγινα μπαλαρίνα. Και εγώ ο Φίλιππος, ο τροχονόμος. Και γιατί ήρθατε στο σπίτι του Άι Βασίλη? Για να ζητήσουμε τα δώρα μας. Τι, καινούργιες πουέν, καμιά σφυρίχτρα? Όχι, θέλουμε όλα τα παιδάκια να γίνουν χαρούμενα, όπως εμείς. Να πραγματοποιήσουν όλα τις ευχές τους. Α, εσείς είστε πολύ ευχάριστα παιδιά. Αυτά τα Χριστούγεννα ενημερωθείτε κι εσείς για το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής στο 210-96-37-660 και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε ευχές παιδιών όπως η Χριστίνα και ο Φίλιππος. Make a wish. Κάνε μια ευχή Ελλάδος. Για καλό, ε! Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Χρόνια πολλά, είμαι ο Δημήτρης Πρίφτης. Εύχομαι σε όλους τους ακροατές του Μετρόπολης 95,5 αλλά και σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία και όμορφες στιγμές κοντά στους αγαπημένους σας ανθρώπους. Είμαι ο Βαγγέλης Αλεξανδρίνης, προπονητής της καλαθοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλή. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολη. Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Λιαδάκης και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία και ό,τι επιθυμεί αυτές τις αγίες μέρες. Μετρόπολης 95,5. Πολλές φωνές, μία ευχή. Χρόνια πολλά. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Για πάμε, για πάμε. Καλημέρα. Ναι, γιατρή, καλά, ναι. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη, κύριε. Αυτό που λέει. Τα Τρίκαλα είναι ερωτική πόλη. Αυτό είναι. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα στο Γιάννη το Χιλτίδη. Καλημέρα στην παρέα. Ας μην μιλήσουμε, ρε παιδιά, μια ημέρα που ξημερώνει αύριο, που είναι τροφή για την πόλη. Καινούργια χρόνια έρχεται, ας μην μιλήσουμε ποδοσφαιρικά μια φορά, ας μην μιλήσουμε για ίδρυκες ποδοσφαιρικές. Αύριο θα έχει σάτυρα η πόλη, με σάτυρου. Βέβαια, βέβαια. Ας πούμε τώρα για το Θωμά το Στράτο, κύριε Ραπτόπουλε, ξέρετε ποιος είναι, αναλαμβάνει βοηθός προπονητή, ξέρετε, από την καινούργια χρονιά στην Εθνική Ελλάδος. Ποιος Θωμάς? Ο Θωμάς ο Στράτος, αυτός που ήταν για μία μέρα στον πάγκο του Ηρακλέως. Βοηθό στο Μανατίδη. Που έπαιξε μπάλα στη Γερμανία, αλλά πήρε δίπλωμα στην Ελλάδα. Μπορεί να σας το πει ο σωσίας του Ερντογκάν. Ο Μπατάκης. Μιλήσουμε για ίντριγα, κύριε Ραπτόπουλε μου. Ας μην μιλήσουμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, για το φανταστικό ήλιο βασίλεμα στο Γιάλεμα. Έτσι, εκεί στη γνωστή περιοχή της Θεσσαλονίκης. Φίλε, το Γιάλεμα. Είπατε για το Δήμο. Είναι για το Δήμο, φανταστική πριν. Ταβέρνα. Ναι. Ας πούμε για το μάτς της καινούργιας χρονιάς που είναι και ο Στεφανάκος εκεί.
να μας πει πώς το βλέπει. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, δεν θα είναι ποδοσφαιρική πανδεσία θύρα ένα να είναι καλεσμένοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι δαφνοσεφανωμένοι σε μια κερκίδα. Ευπρόσδεκτη. Στη θύρα 3. Σε φανάκου, τη γνώμη σου θα ήθελα μετά να μου πεις, έτσι, να τραγουδάνε όλοι μαζί εκατέρωθεν, να έρθουν και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ να αναρτήσουν το πανό συμπαράσταση στο ετοιμότατο σωματείο, να έχουμε τραγούδια, χαρές, κύριε Ραπτόπουλε, να τραγουδάνε η μένα από την τρία, το λέσα για λέσα, μήτε πριγκιπέσα, να τραγουδάνε άλλοι από την ένα, κύριε Ραπτόπουλε, Μαρία με τα κίτρινα ποιον αγαπάς καλύτερα, και οι άλλοι από τη δύο, να μην ξέρουν τι να πούνε. Και το μόνο που θα έχουν να πούνε, θα έχουν να πούνε για τη θύρα 7, κύριε Ραπτόπουλε μου. Άντε, δεν πάλι τα ίδια. Πάλι θα είναι μια φανταστική μέρα. Πάλι τα ίδια. Κοίταξε τώρα, δεν θέλω να με νευριάσει τώρα και σε αναφέρω ποδοσφαιρικές σύντρικες και δεν συμμαζεύεται. Γιορτή ξημερώνει μεθαύριο, κύριε Ραπτόπουλε, για την πόλη. Μη μου τον εξαγριώνεις. Έτσι, δηλαδή, τι να πει και ο Στεφανάκος που είναι νέος, ωραίος, όμορφος, έτσι, δεν έχει χρέη έτσι, και έρχεται τρένο. Έτσι. Ναι. Και σφυρίζω τρεις φορές. Στέφανε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, χρέη δεν υπάρχουν. Με τη λιμουζινέτα τώρα θα βάλεις μέσα το σιώμα και το μανθάτι και θα έρθεις στην 9 στη σουίτα. Ποιον ενδιαφέρει, κύριε Ραπτόπουλε, αν οι υπάλληλοι στα σούπερ μάρκετ είναι απλήρωτοι. Έτσι. Ας κάνουν κι αυτή η υπομονή, έναντι έχουν να πληρωθούν 4 μήνες. Ας περιμένουν ένα μήνα ακόμα. Θα πληρώσει ο πρόεδρος μας, έπεσαν μπριζόλες στην πολίδα εγώ. Ορίστε, να, δεν μου, ξέρετε πότε είχε βγει αυτό το τραγούδι, κύριε Ραπτόπουλε. Δεκαετία 70. Ναι, αλλά ποιοι το τραγουδίσανε πρώτη φορά, ξέρετε, κύριε Ραπτόπουλε. Για να ακούσουμε. Να ακούσουμε ένα κουπλεδάκι. Κουπλεδάκι. Η Γαλάνη χωρίς πυριά. Ναι, Δήμητρα Γαλάνη, ναι, Δήμητρα Γαλάνη, αλλά με ωραία κοπελιά. Ναι, κούκλα. Με συγχωρείτε που είναι μια, μια εξαίσια μορφή του ελληνικού τραγούδιου. Έτσι, μην ξέρετε, τον Παράζ του Βόλου το θυμάστε. Α, και γιατί να μην τιμήσουν και τους πρωταγωνιστές του Παράζ του Βόλου, κύριε Ραπτόπουλε. Δηλαδή? Με αναπνευστική πλακέτα. Δηλαδή, οι μεν πρωταθλητές από τη μια πλευρά, ναι, για τη σύσφυξη των καλών σχέσεων, κύριε Ραπτόπουλε. Βέβαια, κύριε Ραπτόπουλε. Δηλαδή, θα μείνετε στα πόσα κόρνερ εκείνη την ημέρα και στα πόσα φάουλ και αράουτ. Ναι. Γιατί να μην είναι μια γιορτή, μια καινούργια αρχή, ένα ξεκίνημα, κύριε Ραπτόπουλε, για την κύριε πόλη. Βαγγέλη, κύριε Βαγγέλη. 19 χρονών είναι εδώ, Κύριε Βαγγέλη. Ναι. Πείτε μου. Στον αγώνα το κύριο Σάββατο το φέρετε από την προηγουμένη ή την ίδια μέρα θα πείτε καθώς. Στρατείτε στο γνωστό ξενοδοχείο στην είσοδο της πόλης. Ναι. Πού σε ποιο ξενοδοχείο θα είστε. Αφού ξέρεις τώρα, άστα τώρα αυτά, μη μεταξύ μας τώρα. Δηλαδή, κοίταξε, μη ρίχνεις λάσπη στα μάτια του λαού του ΠΑΟΚ που έχει εμπιστευτεί την ομάδα στο όνομα του Τζαβέλα και του Παύλου, κύριε. Γιατί του συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, κύριε Ραπτόπουλε. Τον τρόπο. Βέβαια, στο γνωστό ξενοδοχείο θα έρθετε και πού είσαι εσύ, νεαρέ μου. Ναι, ναι, παρόν. Μην πάρετε το πιατάκι με τους ξηρούς καρπούς μαζί σας. Όχι, όχι, όχι. Έχω παρέμβαση. Έχουμε παρέμβαση, λέει. Κάποιος παρακαλώ. Έχει. Παρακαλώ. Ναι. Αντίλογος. Ναι, ο διάλογος, κύριε. Αντίλογος, ναι. Διάλογος. Ναι. Στην ποδοσφαιρική άμυλα. Άμυλα. Μπορεί να είναι αργός αυτός ο οποίος είναι απέναντι. Παρακαλώ. Μπέργκερ να είναι. Δεν πιστεύω. Έλα, φίλε. Ναι. 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 Πέσαμε σε αργό. Ναι. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα σας. Η παρέμβαση είναι δική μου. Ναι, δεν θέλετε. Εσείς, ναι. Μην μας πείτε τώρα για τους απόγονους του έκτου στόλου, κύριε μου. Το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, ότι είμαστε απόγονοι του έκτου στόλου. Εγώ έχω να δώσω μία πληροφορία, θέλω να κάνω μία πρόταση, ναι. Έχω ερωτήσεις, έχω quiz, έχω πολλά, πείτε. Αλλά τώρα μην μπερδέψω εδώ με τον φίλο από την Καστέλα. Από λοιπόν. Τη μαγευτική Καστέλα, αλλά το καλύτερο ηλιοβασίλεμα νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη είναι στην Περαία. Ναι, 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 okay. Έχετε δίκιο. Να σας δώσω τις πληροφορίες πρώτα, αγαπητέ φίλε. Φίλοι, όλοι, χρόνια ναι, ναι. Πολλά καταρχάς σε όλους. Εντάξει, υπάρχουν και οι άλλες. Έχουμε και παλιοημερολογίτες. Γιορτάζουν εδώ 10 μέρες. Οι πληροφορίες είναι για τον Κωστή ναι. Ότι αύριο δεν εφημερεύει του Παπα-Νικολάου και ο Άγιος Δημήτρης. Άρα μάλλον θα εφημερεύει το Ιπποκράτιο και το Γεννηματά. Ναι. Ο κύριε Ραπτόπουλε Παπα-Νικολάου λέει: η Αντιγόνη δεν ξέρω να μην έχει υπηρεσία αύριο. Ναι. Λοιπόν, οπότε αύριο να ξέρετε ποια εφημερεύουν, κύριε Ραπτόπουλε, για να ξέρετε πού να κλείσετε δωμάτιο. Εγώ και αν ο Σταυρό πάω. Δεν ξέρω αν έχετε τέτοια σουίτα εσείς. Έχω σουίτα. Άγιο Λουκά, κύριε Ραπτόπουλε.
Έχω και καλή ασφάλεια σήμερα πήρα. Τι ναι. Ομάδα είναι αυτός που έχει τον Άγιο Λουκά, κύριε, εσείς, από που μας ακούτε από την Καστέλα? Άγιο Λουκά, φίλε, ο Κατσάρκας είναι, για Κιανό Σταυρό μίλησα. Όλα τα ξέρεις. Ναι. Πώς τον είπατε το γιατρό, κύριε Ραπτοπούλη? Κατσάρκας. Αυτός ομάδα δεν είναι ομάδος. Δεν είναι, δεν ξέρω, κύριε. Άρης είναι, Άρης είναι ο Κατσάρκας. Αριανός είναι ο Κατσάρκας. Ο κύριος Κατσάρκας είναι Άρης. Α, δεν το ξέρω. Είναι και αυτός νέος, ωραίος και χωρίς χρέη μάλλον, όπως ο κύριος Στέφανος. Βεβαίως, έτσι. Και τι θα είναι. Λοιπόν. Το δακτυλίδι, έτσι. Ναι, το έχω γυαλισμένο εγώ. Ναι. Άνα, μπράβο, έτσι πάρε το μαβάλι και το σκιώβα και στα σάλια τώρα. Θα τα πάρετε και αυτά, γιατί και ο κύριος Σάββας με είπε ότι θέλει να πάμε σε ένα μαγαζί για φαγητό. Και τα πυρετή δικά μας και το υλικό όλα και τα σοκολατάκια. Να το πάμε στο γυάλεμα. Το πάμε, ρε. Στο γυάλεμα. Μαλακουσιά θέλει και ο κύριος Σάββας. Ο Χούτος. Τι να κάνει? Ο Λάμπρος πληρώνει, ρε. Ναι. Ποιος Λάμπρος? Ο Χούτος. Λοιπόν, μια. Τελευταία φορά που συνέβαγα με τον πατέρα μου ήταν στο γυάλεμα. Και τόσο πολύ. Τόσο πολύ κίνηση το γυάλεμα. Φανταστικό. Δεν μου λέτε όμως, κύριε Ραπτόπουλε, επειδή ξέρω ότι δεν είστε άνθρωπος της ίντρικας και δεν θέλω να σας πω για ίντρικα. Δεν μου λέτε. Είδατε όμως τι έχει κάνει το δολάριο, έτσι, πόσο εξευγενισμένους μας έχει κάνει εμάς εκεί στην Κασέλα, ναι, στο Πασαλιμάνι, ναι, 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 στο Τουρκολίμανο, ναι. Το δολάριο έφτει, δηλαδή απέκτος τόλος, κύριε, ναι, Ραπτόπουλε. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε, δηλαδή, έτσι, εντός, εκτός και επί τα αυτά, έτσι, μέσα, έξω. Άλλα πράγματα, άλλα ακούσα. Εδώ βλέπετε, να, στη Θεσσαλονίκη εκεί. Πείτε μου, μια βάρκα βλέπετε στο Θερμαϊκό, κύριε, εσείς? Κουνιέται. Κουνιέται καμιά βάρκα. Μπορεί να μην κουνιούνται οι βάρκες, αλλά έχουμε πάρα πολλούς Τούρκους επιχειρηματίες, Τούρκους, Ρώσους, Αμερικάνους. Έχουμε πολύ μεγάλο τουρισμό, λόγω του δημάρχου μας. Τουρισμό έχουμε τώρα. Έχετε και το, πώς το λένε, αυτή την εκδήλωση το καλοκαίρι. Με τα ποδήλατα, κύριε Ραπτόπουλε. Μια χαρά είναι ο δήμαρχός μας. Δεν είναι κλέφτης από τους προηγουμένους. Δεν είναι κλεφταράδες. Ο δήμαρχος. Έχω μια ένσταση, κύριε Ραπτόπουλε. Μια ένσταση έχετε, κύριε. Διότι η παραλία που χαιρόμαστε σήμερα, ναι, έγινε με λεφτά από τον προηγούμενο δήμαρχο. Συγκινήθηκα. Από τα ΕΣΠΑ. Ναι. Και τα χαίρεται ο καινούργιος δήμαρχος, τον οποίο τον. Ο καινούργιος δήμαρχος δεν είναι κλέφτης όμως. ΕΣΠΑ, ξέσπα. Η διαμάντη μου στη Βεσπασίλη. Εκτός αν ο κύριος Παπαγεωργόπουλος, ο προηγούμενος δήμαρχος, τρώει στο γυάλεμα. Ναι. Κρυμμένος. Όχι, όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Λοιπόν, να σας πω λίγο για την πρότασή μου για αύριο. Ναι, ναι. Έχετε κανένα σκηνικό αύριο, κύριε Ραπτόπουλε? Έχω γερό σκηνικό αύριο. Πολύ μπράμα, να βάλετε μπροστά από το σκηνικό ένα κυκλίδωμα, ναι, ή ένα πλέγμα, ναι, να μπορεί ο κόσμος να πετάει διάφορα, αλλά χωρίς να έρχονται στο πρόσωπό σας. Ναι. Να το κάνετε λίγο ροκ. Ροκ θα είναι ούτως ή άλλως και πολύ, ναι, αιρετικό ροκ. Και πολλούς άμπαλους τάκια εκεί πέρα. Ναι, ναι. Γιατί το λέτε αυτό, αγαπητέ συνακροατή? Δηλαδή, γιατί προκαλείτε τώρα τον παρουσιαστή της εκπομπής, το ραδιοφωνικό παραγωγό? Γιατί δεν κολλάει πουθενά. Ο Ραπτόπουλος δεν κολλάει πουθενά. Α, κύριε Ραπτόπουλε, ξέρετε τι θυμήθηκα τώρα. Τι εννοεί δεν κολλάει πουθενά? Ότι αν έχεις το πλέγμα και ό,τι και να σε πετάξουν, δεν κολλάς πουθενά. Ναι, δεν το έχω το πλέγμα, νομίζεις κολώνω εγώ. Κύριε Ραπτόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Για τον κύριο Ατμπατζίδη, τον τερματοφύλακα που είπατε, μήπως ήταν εκείνος εκεί ο άλλος που τον έψαχνε και ο Ρόνης στα Γιάννητσά και ήταν κρυμμένος στην τουλάπα μέσα? Έλα, πολλά λες, άντε, χελιάρης. Βαγγέλη, πρωτού κλείσεις να σε ρωτήσω. Σταμάτα. Παρακαλώ. Τα γλυκά θα τα προσφέρουμε στο ημίχρονο ή στην αρχή του αγώνα, να ξέρω τι να κάνω. Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε. Θέλω να είστε σαν το χρόνι Εξαρχάκο στην ταινία Παριζιάνα. Βαγγέλη! Θα σπάσετε λίγο τη μέση. Ναι. Θα γίνετε πιο γλυκοί. Ναι. Τα γλυκά. Ή στην αρχή του αγώνα τα πάρετε. Ναι. Ή στο ημίχρονο τα τρίγωνα πανοράματος είναι τα, έτσι, ίδια. Και εσύ τη λιμοζινέτα με το μαθάτι και το σιώπα θα έχεις. Βέβαια, θα έρθουμε, θα έρθείτε στο ξενοδοχείο, έτσι, θα σας πάρω με τον κύριο Σάβα. Σωστά. Και θα πάμε από εκεί, θα πάμε μέσα από την πόλη ή πρέπει να βγούμε περιφερειακά? Περιφερειακό δεν πάτε, γιατί είναι στραβός, έχει κλείσει ανάποδα. Γιατί που να βγαίνουμε τώρα περιφερειακό, ό,τι πρέπει να βγούμε στα κτέλη. Ό,τι πει. Ο κύριο Σάβα από εκεί, πείτε μου, κύριε. Τον κύριο Ευάγγελο να ρωτήσω κάτι. Ναι. Παρακαλώ, κύριε. Γιατί πάντα το πεντάρι στον Ολυμπιακό ήταν Έλληνας?
Δεν ξέρω, μήπως επειδή το χέρι, η χούφτα, γιατί είναι, η χούφτα είναι ωραίο πράγμα, βλέπεις και τον κόπο σου μετά. Και πώς αποζημιώνεται αυτός ο κόπος, Δεν ξέρω, και ο Νοβοσέλατς, ο μεγάλος, ο πρίγκιπας, το πεντάρι είχε. Αλλά δεν μου λέτε τώρα, επειδή εσείς είστε από τη Θεσσαλονίκη, όταν ήρθε ο μεγάλος ο προπονητής από το λιμάνι, ο κύριος Ντούσαν Μπάγεβιτς, που είναι Βόσνιος Σέρβος, έτσι, έχει και το δίπλωμα, το έχει πάρει από την Ελληνική Ομοσπονδία. Σερβοέλληνο-Βόσνιος είναι. Ναι, μάλιστα. Ναι. Δεν μου λέτε, όταν ήρθε στην ομάδα της πόλης σας, εκεί στη γειτονιά, κύριε Ραπτόπουλε, ποιον παίχτη έλυσε το συμβόλαιο αμέσως και δεν τον ήθελε στην ομάδα? Σε ποια από τις δύο ομάδες της πόλης? Με τα ασπρόμαυρα, κύριε. Στη γειτονιά σας, είπα, κύριε Ραπτόπουλε. Η γειτονιά όχι μου... στην ομάδα της καρδιάς σας. Καληνύχτα, ποιον ποδοσφαιριστή έλυσε το συμβόλαιο? Πολύ. Για, επόμενο. Φτάνει. Για χαρά. Ακούστε, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Λοιπόν, έχω να κάνω, είπα, πληροφορία, έχω να σας κάνω μια πρόταση, έχω ερωτήσεις και ένα quiz. Λοιπόν, αργά θα το πας. Όχι, γρήγορα. Ναι. Στο γιατρό η ερώτηση είναι η εξής, γιατρέ μου. Ακούω. Αν δαγκώσει ο Ραπτόπλος κάποιον, τι εμβόλιο πρέπει να κάνουμε? Τώρα εντάξει, τι. Αν δαγκώσω εγώ κάποιον. Ναι. Τι εμβόλιο πρέπει να κάνει? Βέβαια, πρέπει να μάθουμε. Γιατί αύριο όλα θα παιχτούν. Κοίτα, έχω γερό δόντι. Δυο σφραγίσματα έχω μόνο. Και ξέρεις το δόντι. Το δόντι το δικό μου, ναι. Ήθελα να μάθω τι εμβόλιο πρέπει να κάνει. Αυτή είναι μια ερώτηση. Το quiz είναι, γιατρέ μου, ο Μαραντόνα πριν πάει στην Νάπολη, σε ποια ομάδα έπαιξε της Ισπανίας και ποιος του σπάσε το πόδι 6 μήνες έμεινε έξω? Στην Βαρσελόνα έπαιξε, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποιος του σπάσε το πόδι. Στην Βαρσελόνα δεν έπαιξε. Στο Skype παίζει ο Ραπτόπουλος εναντίον του Βιερίνια. Πριν την Νάπολη που ήταν, στην Βαρσελόνα ήταν? Όχι, δεν ήταν στην Βαρσελόνα. Σίγουρος είσαι? Ναι. Και του σπάσε ένας το πόδι και έμεινε 6 μήνες έξω. Δεν το ξέρω. Νομίζω σε δύο ισπανικές ομάδες έχει παίξει, Βαρσελόνα και Σεβίλια. Σεβίλια στα ύστερα του. Στη Σεβίλια έπαιζε. Σεβίλη έπαιξε αργότερα, πρώτα έπαιξε Μπαρτσελόνα. Ναι, αλλά στη Σεβίλη ένα σούσπασε το πόδι, δεν θυμάμαι το όνομά του, θα το θυμηθώ σε λίγο, και έμεινε 6 μήνες έξω. Λοιπόν, και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατρέ μου. Πες το γρήγορα. Ναι, θα το πω γρήγορα, φυσικά. Αύριο θα είστε εσείς, γιατρέ, εκεί πέρα? Θα είναι. Ωραία. Λοιπόν, και σήμερα ήθελα να σώσω μια πληροφορία, κύριε Ραπτόπουλο. Έγινε ένας αγώνας εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού. Έπαιξαν οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ, ναι, με μια ομάδα του Δήμου Θερμαϊκού. Ναι. Και ήταν μια πολύ συγκινητική ατμόσφαιρα. Ναι. Κλάψατε πολύ. Ναι. Ορίστε. Κλάψατε, λέω, κλάψατε. Όχι, έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό και ήρθαν φίλοι δικοί σας και δικοί μου και έγινε ένας πολύ ωραίος αγώνας. Λοιπόν, δεν πάω σε φιλανθρωπικούς αγώνες. Δεν πάτε, έτσι? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, και θα σου πω και ένα για τη Γαλάνη που είπες πιο μπροστά. Ναι. Το 2000 η Γαλάνη τραγουδούσε στα σφαγεία εκεί σε ένα μαγαζί. Ναι. Και ήταν μουσική σκηνή. Ναι. Ο Μέτρη είχε κρατήσει τα πρώτα τραπέζια, ναι, για δικούς του πελάτες. Ναι. Και από πίσω γινόταν χαμός. Κλάμα όταν λέμε στα φίλια ήταν ο κόσμος. Και βγαίνει η Γαλάνη και λέει, εδώ, εσείς εκεί πίσω, λέει, που έχετε ο ένας πάνω στον άλλον και δεν έχετε εδώ μπροστά να καθίσετε. Ναι. Και έγινε ένα κλάμα. Φύγανε από τα τραπέζια, πήγανε στο πρώτο τραπέζια και τον πιάνει το Μέτρη και του λέει, άκου να σου πω, αγόρι μου, άλλη φορά όταν θα βγαίνω εγώ σκηνή θα τακτοποιείς την αίθουσα και μετά εγώ θα βγαίνω. Είναι μια γυναίκα που βάζει 100 άνδρες από κάτω της, η Γαλάνη. Καλά, φυσικά. Η Γαλάνη θα βάζει 100 άντρες από κάτω της. Έτσι, μπράβο. Έτσι όπως είναι κατασκευασμένη, δυναμική, ας πούμε, και τα λοιπά. Φύγε από εδώ πέρα, μας πεις κάποια κουβέντα κακιά. Το άργησες το πράγμα. Όπως πάντα το άργησες το πράγμα. Πάμε στο πράγμα. Πήγε η Γαλάνη. Ο Σωσίας του Βιερίνα πήγε στους Σκάι. Γεια χαρά, πάμε Γιάννη, πάμε γρήγορα. Είδαμε το ποδοσφαιριστή Γκοϊκοετσέα. Γκοϊκοετσέα. Της Μπιλμπάου. Γιατί εγώ είμαι εκείνος που λέω μπροστά σου γίνομαι κακός και είπα ότι ο Ραπτόπουλος είναι ένας σύγχρονος Φραγκεστάιν Τζούνιορ που δημιούργησε ένα τέρας. Ποιος ήταν το τέρας? Ποιος ήταν? Ο Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν. Έτσι που άσυλα μας. Αλλά το θυμάμαι ρε, αφού το θυμάμαι. Άσπον διφύλλη αυτή. Θυμάμαι την εκπομπή ρε φίλε. Καλημέρα. Εγώ σου γίνομαι κακός και είπα ότι ο Ραπ. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Ραπτόπουλος είναι ένας σύγχρονος Φραγκεστάιν Τζούνιορ που δημιούργησε ένα τέρας.
Το βροχτσάβρο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο Γκοϊκοετσέα έπεσε στην Πιλμπάο και ο Μαραντόνα ήταν στην Μπαρτσελόνα. Ναι, ναι, το είδαμε τώρα. Όχι στην Σεβίλη. Το θυμάμαι την πριν από την Μπαρτσελόνα. Ο Γκοϊκοετσέα σκυλομούρης. Ναι. Ναι. Δεύτερον, λυπάμαι που δεν θα έρθω αύριο, Κώστα, στην εκδήλωσή σου. Θα πρέπει να έχει πολύ χαβάλα και πιστεύω ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο Σουηδός Νορβηγός εκεί, Δανός είναι. Κύριε Καγιούλη, ο Χούτας πλήρωσε το λογαριασμό. Ούτε τα ψάρια δεν πληρώσατε. Ούτε τα ψάρια. Τα ψάρια. Να σε πω, να σε πω, κάποτε ήταν το 99-2000. Ο συγχωρεμένος ο Πέτρος Θοδωρίδης έτρωγε στο Μαρμαρά σε μια ψαροταβέρνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Μαρμαρά. Ναι. Απέναντι ακριβώς είχε ένα μπαράκι με πισίνα έτσι από ένα ξενοδοχείο και η bar woman ήταν η Ρακλάκη, πιτσιρίκα έτσι, με παίρνει ένα τηλέφωνο, είμαι εκεί στο Μαρμαρά, πάμε δύο άτομα, τρία, μαζευόμαστε εκεί απέναντι, μας βλέπει ο συγχωρεμένος ο Πέτρος, λέει πω, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά χωρίς να ξέρουν που είμαστε, δεν χρειάζονται να του πούμε οτιδήποτε, καμιά κουβέντα. Μόνο στην εμφάνιση, ναι. Μόνο η εμφάνιση. Φαίνεται τώρα, ναι, αλλάξαν τα κόζα, φαίνεται. Ναι. Όπου και να πάμε, μας παρακολουθούν. Τώρα, αν άλλοι δεν μπορούν να βρούνε τίποτα, αυτό είναι άλλο. Να γελάσω σαν τον Αριανό από την Αθήνα. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Για τον παπά τώρα. Ναι. Καλά. Η αμαρτία που έκανε ο παπάς είναι πολύ χειρότερη από αυτόν που σκότωσε. Έτσι. Αφού είναι ρουφιάναρος ο παπάς, βέβαια. Ναι, γιατί ο παπάς εκείνη τη στιγμή δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένα υπηρετή, είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ναι. Βέβαια. Έτσι, είναι ένα τηλέφωνο που συγκοινωνεί προς τα πάνω και απαγορεύεται να πει οτιδήποτε. Και νομίζω ότι αυτό θα την πληρώσει κάποτε όταν θα φτάσει εκεί πάνω. Πολύ χειρότερα από αυτόν που σκότωσε. Λες, 100%. Μάλιστα. Είναι. Να ξέρεις ότι να τους λυπόμαστε αυτούς τους παπάδες, γιατί... Όχι, να λυπόμαστε αυτούς που εξομολογούνται σε αυτούς τους παπάδες, διότι μπορεί να είναι πράκτορες της αστυνομικής διεύθυνσης. Έμα τώρα. Δημένοι παπάδες, ναι. Ναι, θα σου πω όμως κάτι, τους παπάδες να λυπόμαστε, διότι αυτοί θα κριθούν πολύ, με πολύ πιο δύσκολα κριτήρια από όλους εμάς. Είναι πραγματικά για λύπηση. Και... Λες εμάς να μας κρίνει σαν... λειψούς στο μυαλό, ας πούμε, και να μας πει αθώοι, γιατί είστε ηλίθιοι. Ναι. Ναι, θα μας κρίνει με πιο ήπια κριτήρια. Με πιο ήπια κριτήρια. Αυτούς εδώ θα τους κρίνει, θα τους ξεσκίσει. Θα σου είσαι παπάς και τους πιανεύεις αυτά που σε εξομολογούνται. Πάρτινα στο κεφάλι. Εκεί κάτω στην αιώνια κόλαση, έτσι για να τις ακολουθήσει. Παπάς ρούφρε. Αλλά να τρώει ο Παπαθανασάκης 800 μέτρα από το Καφτατζόγλιο 2,5 ώρες. Και του Συναγρίδη, ε. Του Συναγρίδη το πληρώνει ο Χούτος. Και να μην παίρνει χαμπάρι κανένας. Πια ρε φίλε. Τι να πάρω χαμπάρι. Εδώ πήγαν οι άλλοι, κάναν πάρτι έξω από το... Από αυτό το πράγμα εκεί και δεν το καταλάβανε. Το καταλάβανε όταν ήρθανε. Μπαινοβγαίνανε, προσπαθούσαν να βγουν, δεν καταφέρναν να βγουν. Άσε τώρα, τι να πάρουν χαμπάρι. Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τον Καγιούλη δεν τον ταΐσανε εκεί να πάρει κανένα γραμμάριο. Σαν κολοκοτρονίκο σου γιάσανε. Κύριε Καγιούλη, πάντως πρέπει να είναι πολύ. Γαρίδα, δεν ναι. Πάγατε, κύριε Καγιούλη. Πολύ αλάνη πρέπει να είναι ο κύριος Καγιούλης, τελειώσατε. Ναι, ναι. Πολύ αλάνη. Πού βρήκε τα λεφτά τώρα να πληρώσει αύριο. Κάτσε να ξημερωθούμε μια φορά. Θα δούμε, ακόμα νωρίς είναι. Ναι. Λες να περιμένουμε το μετά τις 12, σαν την αλλαγή του χρόνου. Έχει γούστο. Ο Λεωζίνιο πάντως λέει θα πάω Απόλλωνα έτσι και... Μαζί με τον Ρωμάνο. Θα κονταροχτυπηθούμε και θα παίξει δεκάρι. Ναι. Ναι. Πάντως πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Όλο, άλλοι φεύγουν, άλλοι κανένας δεν έρχεται. Όλα καλά πάνε, όλα καλά. Άντε. Με το καλό. Σαν τα γαϊδούρια, θυμάμαι που λέγαμε για τα γαϊδούρια της Σαντορίνης που ανεβαίνουν εκεί, τα καημένα και τους όνους που ανεβαίνουν εκεί πάνω από το λιμανάκι. Έτσι πηγαίνει ο Ηρακλής. Με γαϊδούρι πηγαίνει πια. Στην ανηφόρα πάει ή στην κατηφόρα ο Ηρακλής. Αυτός ο ανήφορος κατήφορος θα φέρει από ό,τι βλέπω. Ο κόκκινος μπορεί να σώσει την κατάσταση. Μόνο ο κόκκινος. Ο κόκκινος ας κανονίσει να μαζεύει λεφτά. Μόνο αυτό λέω. Ω, κατάλαβα. Ας κανονίσει να μαζεύει λεφτά, γιατί βρώμα η δουλειά. Κατάλαβα.
Κατάλαβα, το κατάλαβα. Αυτά είναι μεταξύ μας. Ναι, τα λέμε. Να είστε καλά. Επόμενη γραμμή. Εντάξει. Πληρωμή. Γιατρέ, είσαι λάθος. Ο μεγαλύτερος παίκτης με βάση το ταλέντο και τα σωματικά προσόντα ήταν ο Πελές. Πες, γιατρέ. Ολυμπιονίκη στο δέκαθλο, σουτ και με τα δύο ποδάρια και κεφαλιά. Επίσης η ομάδα της Βραζιλίας με Πελέ και Καρα. Τι λέει? Γκαρίντσα. Γκαρίντσα. Είχε μόνο νίκες. Λέει ο Κώστας ο Λαρισαίος. Έλα, φίλε. Το θυμήσαμε τον Κανιέπα. Τον έδωσε εθελίσματα, γιατρέ. Τον έκανε. Πάει ο Κανιέπα. Άνοιξε τα κουμπιά. Για τη δράμα βλέπουμε ότι θα πρωταγωνιστήσει και μάλλον θα ανέβει κατηγορία. Είναι post-season. Πολύ καλές μεταγραφές. Δεν χωνεύει τον Καλατζίδη γι' αυτό το λέω. Όχι, όχι. Νομίζω ότι η Δόξα έκανε πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις και προσθήκες. Είστε αντικαλατζίδικοι τύποι. Καλά, δεν θα αντέξει. Θα ξεφουσκώσει. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Ο γιατρός. Τι κάνουμε. Γιατρέ μου. Έλα. Τι είναι, hands free. Hands free, γιατρέ. Πέσαν όλα. Πέσαν όλα. Κύριε Αυτόπουλε. Έλα. Μ' ακούτε. Ναι. Δεν είναι γιατρός. Χαίρομαι. Παλαιός πελάτης. Από Scan TV, TV Μακεδονία, Ράδιο Δύσια, Ράδιο Σπορ. Ράδιο Δύσια. 45 λεπτά στην αμονή, κύριε Ραπτόπουλε. Ράδιο Δύσια. Μας έφαγε ο Ακριβόπουλος με τη βάση Παπανδρέου και τους Μακεδόνες στο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ τότε. Γιατί πειράζαμε τον Πατατούδη. Δεν πειράζει, κύριε Ραπτόπουλε, δανεικά είναι αυτά. Πειράξαμε τον Πατατούδη, ναι. Πόπο, είχε φίλη Νάδα τη βάση. Ναι. Ο Ακριβόπουλος Πασόκ, πού να γλιτώσεις. Φοβήθηκε και ο ιδιοκτήτης του. Ωραίες εποχές όμως, κύριε Ραπτόπουλε. Βέβαια, τάσταζε ο Πατατούδης. Μετά τον κυνηγούσανε. Ναι. Ωραίες εποχές. Έτσι. Τι κάνετε, πώς είστε? Από υγεία λέω καλά είμαι τώρα. Ένα βαριστομάχιασμα το έχω. Λέω αν είναι πρώην θαρακαματικό δεν ξέρω. Τα μάρα το απόγευμα ξεκίνησε. Δεν πειράζει. Τον ημερών είναι. Θα έρθετε εκεί Παπαντονίου με Κρήτη, θα ξεφουσκώσετε. Ναι. Λοιπόν, εμείς από διαθέα γυρνάμε από ένα πολύ ωραίο live από τον Μπάμπη τον Πατμανίδη. Ναι. Λοιπόν, θα έρθουμε και στο δικό σας το live αύριο. Απλά θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, κύριε Ραπτόπουλε, τώρα που είναι νωρίς. Ναι. Σαν παλιός πελάτης σας, για πείτε μου, για πείτε μου, για πείτε. Με ποδοσφαιρικά θέματα, με 3-5-2, με τον Τζαβέλα και δεν ξέρω εγώ τι. Θέλω να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα πράγματα αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Για βοηθήστε με, για βοηθήστε με. Θέλω να πείτε διάφορες ιστορίες. Θέλω να πείτε την ιστορία με τον Πάπαρο. Την οποία λαχταρούμε να την ακούσουμε. Ο Πάπαρος, παρτενέρ μου σε ερωτικά τρίγωνα τη δεκαετία του 80. Και αρχές 90. Συμμαθητής. Την ιστορία με τον κόκκινο με το κουμπί. Θέλουμε επίσης για τις σεξουαλικές επιδόσεις του συνεργάτη σας Γρηγόρη Κόκκινου. Εκεί στην Πανιέρα στο Βόλο. Ναι, με τον Ανακόντα που ήταν φιδάκι ο Διαμαντής. Ναι. Θέλουμε οπωσδήποτε να τα μοιραστείτε αυτά αύριο. Fiat Bordeaux, χρώματος Bordeaux. Το είπε. Τι ώρα είναι το live, κύριε Ραπτόπουλε? 9 ανοίγουν οι πόρτες. Και εφημερεύει το Ιπποκράτιο και. Ποιο είπε ο άλλος, ο Βαρδάκης. Εμείς θα μπούμε από τα τουρνικέ, κύριε Ραπτόπουλε. Θα το γλιτώσουμε το τάλιρο. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, και πολλά, κύριε Καγιούλη. Κύριε Καγιούλη, πληγώστε, πληγώστε. Τώρα, τώρα, τώρα. Τώρα, τώρα, τώρα. Πάμε διάλειμμα ή τώρα? Σε τρία λεπτά. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι, εντάξει, έγινε. Έτσι. Έλα, Ραπ Κωνσταντίνος από Σουτκάρδη, Αμερικάνικη βάση. Καλώς τον Ταϊκούλα, λέγε. Ταϊκούλα. Λοιπόν, όχι Ταϊκούλα, ρε φίλε, εντάξει, όλα καλά. Ένα ερώτημα έχω να σε κάνω, φίλε. Ένα ερώτημα. Να ακούσουμε. Και θέλω την απάντησή σου σε αυτό. Για να μπορέσω. Λοιπόν, έχω ένα γνωστό, ο οποίος είναι αιώνιος φοιτητής εδώ στη Γερμανία, από Ελλάδα. Έτσι. Τι οικονομική κατάσταση έχει ο πατέρας του? Θα σε πω τώρα αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Λοιπόν, ο πατέρας του με λέει ότι είναι παπάς. Ο παπάς του είναι παπάς, ναι. Και τον βλέπω. Έχει δύο αυτοκίνητα αξίες 60.000 ευρώ. Ναι. Και τα δύο μαζί. Δεν δουλεύει. Δεν ναι. Πάρει αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Και το ρωτάω, ρε φίλε, τι κάνει ο παπάς? Έχει σκίσει κανένα πηγάδι έξω από την εκκλησία και πετάνε κέρματα και κάνουν ευχές. Πού τα βγάζει αυτά τα λεφτά, λέω. Δεν γίνεται, λέω. Ναι. Και εγώ στην Ελλάδα τώρα, 5 χρόνια έχω στη Γερμανία. Και. Με φαίνεται πολύ παράξενο, ρε αδερφέ. Για πες μου λίγο το σχόλιο σου για αυτό. Θα σου πω, κοίταξε να δεις. Ανάλογα την πελατεία του καθενός, ανάλογα είναι και το πουγγί του. Και χαίρομαι όταν, ας πούμε, οι άνθρωποι κερδίζουν χρήματα και δεν τα σπαταλάνε. Θέλω να πω δηλαδή ότι, είναι άξιος ο πάτερ, ο οποίος, ας πούμε, σπουδάζει το γιο. Εντάξει. Η ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει στο απίστευτο
και για να νιώσει καλύτερα, για να ελαφρύνει, για να νιώσει δύναμη κτλ. Ναι. Χρειάζεται έναν μεσολαβητή απέναντι σε αυτόν και στο Θεό. Εμείς έχουμε τους παπάδες, οι άλλοι έχουν τους ραβίνους, οι άλλοι έχουν, ξέρω εγώ, τους πάπες κτλ. Εγώ που ενίσταμαι. Εγώ δεν ενίσταμαι στην προσπάθεια να μιλήσεις με το αφύσικο και να επικοινωνήσεις. Λέω ότι δεν χρειάζομαι μεσάζοντα. Δηλαδή, δεν χρειάζομαι μάνατζερ στην πίστη μου απέναντι στο Θεό. Είμαι αντίθετος. Γι' αυτό δεν είμαι πελάτης. Δηλαδή, άμα θέλω εγώ να μιλήσω με το Θεό, μπορεί να ανέβω στην ταράτσα, να παρακάμψω ταράτσα εκεί τους πάπες κτλ. Ή να πάω σε μια εκκλησία που δεν είναι κανένας μέσα για να δείξω κτλ. Κατάλαβες. Δεν χρειάζεται να διαφημίζω ούτε την πίστη μου ούτε την αυτή μου κτλ. Η ανάγκη λοιπόν του ανθρώπου να πιστέψει στο απίστευτο δημιουργεί καταστάσεις επειδή δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Βρίσκει έναν άνθρωπο να μεσολαβήσει, να επικοινωνήσει αυτός με τον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι ένα καλό project, ένα καλό επάγγελμα. Μην το κατηγορείτε. Δεν το κατηγορώ. Απλά δεν κατηγορείτε. Πάρα πολύ παράξενο. Να λέτε μπράβο στον πάτερ, ο οποίος μεγαλώνει τα παιδιά, δεν παίζει τα κουμάρια, δεν τα έβαγε με τη ρωσίδα. Τώρα, αν ο πιστός πληρώνει και ο παπάς κερδίζει, καλά κάνει. Και είναι καλός οικογενειάρχης, γιατί θα μπορούσε ο παπάς να βρει μια γκόμενα, ας πούμε, και να τα φάει. Ή να τα φάει στα μπουζούκια. Δεν τα κάνουν αυτά. Τέλος πάντων, μην κατηγορείτε τα επαγγέλματα. Ναι. Κάτσε, έχω και έναν συνάδελφο που θέλει να κάνει ένα ερώτημα. Ναι. Και κλείνουμε και σε ακούμε, έτσι. Παρακαλώ, μην κατηγορείτε τα επαγγέλματα. Όταν υπάρχει ακριβώς, επάγγελμα ακριβώς, που προοδεύει, πάρα πει ότι υπάρχει πελατεία από κάτω. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ακριβώς. Ναι. Έλα, Ραπτόπουλος. Πες το σε 60 δευτερόλεπτα, γιατί ο Χιλτίδης θα με χρονοθοκοπήσει και αύριο θα πάω ζαλισμένος στο στούντιο. Ναι. Μπάμπη, θα πω Σέρες, έχω να κάνω μια καταγγελία. Ναι. Εγώ δεν έχω καμία επαφή με τα ποδόσφαιρα και με αυτά με τα αθλήματα εδώ πέρα. Ναι, με τα πάντα. Ναι. Και με αναγκάζει αυτός εδώ πέρα να σας ακούω συνέχεια και είναι και μεγάλη επιτυχία της εκπομπής σας. Ναι. Ότι κάνετε και άτομα τα οποία δεν ασχολούνται με το χώρο. Δεν ασχολούνται. Να σας ακούνε πάρα πολύ ευχάριστα, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι. Ναι. Αυτό ήθελα μόνο. Αυτό είναι καλό για μένα. Γιατί μπορώ και απασχολώ κόσμο που δεν έχει σχέση με τον ποδόσφαιρο. Αυτό είναι καλό. Ναι, ναι, φυσικά και είναι καλό. Δεν οπότε απαντάμε σε αυτούς που λένε μην τους ακούτε αυτούς! Μην τους ακούτε! Ναι, αυτούς τους κρυόκολους ότι μας ακούνε και για μη ποδοσφαιρικά θέματα. Μην τους ακούτε! Μόνο προπόνηση κανονική. Ναι. Θα μ' ακούς. Η μόνη μου επαφή με τον ποδόσφαιρο είναι ότι έχω τον κουμπάρο που παίζει στον αγροτικό αστέρα θεματοφύλακας, ο Γουναρίδης. Τον ακολουθώ, τον βλέπω λίγο στην τηλεόραση, λίγο σε κάτι. Ο Γουναρίδης είναι αυτός που έπαιζε στον Άρη, που έπαιγε τα τέσσερα στη Λεβαδιά. Μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Εκεί στην Πολύχνη, το πατρικό του, στην Πολύχνη κάπου είναι. Ναι. Είναι στην Νεάπολη, κάπου εκεί. Μην τους ακούτε! Μια χαρά είσαι, συνεχίστε ακάθεκτη. Να είστε γεροί. Πάμε γρήγορα διάλειμμα, μην τους ακούτε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους.
Είσαι στην κορυφή. Still some smiling faces in certain spaces among the worried frown crowd, and their mouths make move as they disapprove. Becker, 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 Becker. Wow, wow. Come on, come on, come on, come on. Πες μας ρε γιατρέ για το ποτσίβαλι. Μεταγραφή ρε Λάνς. Δώσε ρε γιατρέ. Πάμε στις γραμμές, ας το ποτσίβαλι. Έτσι ρε. Πάμε ρε γιατρέ στις γραμμές. Όχι ρε, ο γιατρός με το γυαλιά και το ποτσίβαλι θέλω. Ο ποτσίβαλος ποιος είναι? Ο χορηγός του Ολυμπιακού Βόλου. Α, ο ποτσίβαλι. Αυτή που θέλουμε. Ο άλλος του μεσημέρι δεν μας είπε να πάμε εκεί στην Ιωήνια. Και είναι αγροί ανθρώποι. Αλλά έχουν καλά σίπουρα, μας κάλεσε το παιδί. Να πάτε. Και εσύ θα έρθεις. Εννοείται μέσα. Αφού και σένα είπε μέσα. Δεν άκουγες το μεσημέρι. Χαθήκαμε λίγο στην μετάφραση. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Είναι τα βαβάτσικα. Μπαμπάτσικα. Βαβάτσικα τα λέω εγώ. Γιατί είναι 600 ευρώ το ένα. 600 γραμμάρια το ένα. Πέντε διαμάντι μου στείλε, Βασίλη. Τι διαμάντι. Του τα πάνε 600 ευρώ σαν το. Πού ακούγεται αυτό? Το πόλε, φίλε. Έλα. Έλα. Καλημέρα. Κύριε Μάκη. Και χρόνια πολλά εκτό από σένα, Ραπτόπουλε, γιατί δεν τα πιστεύει. Όχι, δεν τα πιστεύω. Ναι, εντάξει, και καλά κάνει. Να, καλά να πάει. Και στο Χιλιτίδη. Μιλούσε προηγουμένω για επαγγέλματα και είπε για παπά. Και μου γύρισε τα λαμπάκια τώρα. Γιατί? Αλλά επειδή έχω και κάποιο επίπεδο, δεν μπορώ να μιλήσω για ένα συγκεκριμένο παπά. Το επίπεδο μου δεν μου το επιτρέπει. Σαν γνωστός αγιανολόγος, κύριε Ραπτόπουλε, μπορείτε να μου πείτε πώς οι Αριανοί ήταν οδηγοί της ομάδας του Στόλου? Οδηγοί? Ναι. Όταν λέτε οδηγοί? Ναι, να είναι οδηγοί, ρε παιδί μου, στην ομάδα του Στόλου. Εσύ τι όμως? Οδηγοί, ρε εσύ, οδηγοί. Για τους οδηγούς που μιλάτε. Α, τιμόνι. Ναι, τιμόνι. Ναι. Όπως λένε, ας πούμε, ο οδηγός του κυρίου Σάβα. Ναι. Άλλος υπήρχε ο οδηγός του κυρίου Ιωαννίδη, ας πούμε, από τον Άρη. Κυρίου Ιωαννίδη. Ναι. Ναι. Ποιος είναι Ολυμπιακός? Ήταν, κύριε. Ναι, Ολυμπιακός. Ε? Κύριος ο οδηγός ποιος ήταν? Είναι Ολυμπιακός ο κύριος Ιωαννίδη. Ναι, ο οδηγός ποιος ήταν, λέω. Κύριο Ιωαννίδη. Ναι. Εγώ μικρός άνθρωπος. Ο Σπυρίδο δεν ήταν, κύριε Ραπτόπουλε? Ήτανε. Ε? Ναι, 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 ναι. Ε? Ναι, σωστό. Πώς συμβαίνει, κύριε Ραπτόπουλε, εσείς οι Αριανοί να είστε οδηγοί σε αυτούς που είναι από την ομάδα του Στόλου, του Πειραιά, ας πούμε? Του Βρίζει ο οδηγός ποιος είναι? Δεν το ξέρω. Α, δεν το ξέρεις? Ναι, δεν το ξέρω. Του Γκαγκάτσι ο οδηγός? Δεν το ξέρω. Ούτε και αυτό το ξέρω. Ναι. Μάλιστα. Του Τεβεκέλη? Τεβεκέλης μόνος οδηγάει. Ναι. Ναι. Είναι φίλος με τον Κοκαλιάρη. Ναι. Μάλιστα. Έτσι και έτσι και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Όλοι αμαρτωλοί είστε. Μισό λεπτό, να σου πω και κάτι για τα ονόματα που είπες. Εσύ τους έλεγες Ολυμπιακούς. Άρα και αυτοί είναι Ολυμπιακοί. Μπορεί. Ε? Εξάλλου ο κύριος Παρινάκης. Έχει πολλούς φίλους στη Βόρεια Ελλάδα. Μπράβο. Κύριε Ραπτόπουλε. Το Πανάσο Βόλο. Κύριε Ραπτόπουλε. Κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, κυρία μου. Το μπαράζ του Βόλου που σηκώσαμε εμείς οι παοξίδες οι ορισμένοι το πανό και ψάχνετε ακόμα να το βρείτε. Δεν το ξέρετε ότι στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, μετά από 6 λεπτά το ζήτησε δανεικό ο ΣΦΑΧ. Ο ΣΦΑΧ το πανό? Ναι, το πήρε το πανό του ΣΦΑΧ για το ενθύμιο, κύριε αυτό που λέει. Στο δεύτερο ημίχρονο με την Πάτρα το 1973 το πανό ποιος το πήρε? Ποιος το πήρε? Αυτός που πήρε και το κυλικείο όταν χάσατε 2-4 με τον Ολυμπιακό. Ποιος το πήρε το κυλικείο, κύριε Ραπτόπουλε, μπορείτε να μου πείτε? Με τον Ολυμπιακό μιλάμε, δεν μιλάμε για την Παναχαϊκή. Δεν μιλάμε για την Παναχαϊκή, μιλάμε για τον Ολυμπιακό, κύριε Ραπτόπουλε. Αλλά αν κέρδισε ο Πάοκ την Παναχαϊκή. Κύριε Ραπτόπουλε, μιλάμε συγκεκριμένη ομάδα. Την Καντίνα, ποιος την πήρε του Χαριλάου? Εκεί ο Σιδέρης το όταν έμπαινε. Άσε το Σιδέρη, μάνα μου, το γυρίζουμε. Α, δεν σε συμφέρει ο Σιδέρης. Όχι, δεν μου το συμφέρει. Δεν σε συμφέρει ο Σιδέρης.
Ο Σιδέρης. Δεν σε αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε και ο μπαμπάς σου. Όχι, σε εκείνη το μάτς δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε. Ούτε ο άλλος ο center back. Μάλλον ούτε ο άλλος ο center back. Μάλλον το έδωσε η διοίκησή σου. Μάλλον το έδωσε η διοίκηση. Έτσι λέω εγώ. Δεν μου απαντάς αυτό που σε ρωτάω. Για να τιμωρήσουν τους δύο center back τους βασικούς. Το κηλικείο ποιος το πήρε, δεν μας λέτε κύριε Ραπτόπουλε. Δεν ξέρω, κύριο Πετρόπουλος. Δεν ξέρετε κύριε Ραπτόπουλε. Ο Πετρακόπουλος θα ξέρει αυτά. Ύστερα. Δεν μπορείτε να κάνετε, εμείς ας πούμε παοξίδες, δεν μπορούμε να κάνουμε όνειρα ότι θα κάνουμε γήπεδο στην Αμφίπολη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί είναι αρχαία κάπου κάτω. Έτσι δεν είναι. Είναι αρχαία. Δεν γίνεται, ναι. Στην Αμφίπολη. Ναι. Καλενομός Ερών. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε γήπεδο εκεί γιατί υπάρχουν αρχαία από κάτω. Γιατί μπορείτε να κάνετε γήπεδο εδώ. Όχι, γιατί υπάρχουν και τα αρχαία της ομάδας σας κύριε Ραπτόπουλε, τα κύπελα. Και τα πρωταθλήματα. Δεν είναι παράνομο να χτίσω ακόμα πάνω γήπεδο. Η Ιεροσυλία δεν είναι κυρία. Μεταρχίζετε με μια ομάδα της πόλης, κύριε. Εσείς είστε λυσασμένος παόξης. Εγώ είμαι ένας ουδέτερος ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο οποίος έκλαιγε στο παιχνίδι μόλις τελείωσε το Άρης Όφη 1-2. Τι έκανε το Άρης Όφη? Μόλις τελείωσε το 1-2. Αυτός ο ουδέτερος έκλαιγε. Ποιος έκλαιγε? Ο ουδέτερος που λέτε εσείς. Αχ καλέ, τι λέτε, πότε πολύ συγκινήθηκα. Τι λέτε καλέ, γιατί έπεσε πάλι η ομάδα του. Πολύ συγκινήθηκα καλέ. Συγκινήθηκες κύριε Ραπτόπουλε, έτσι, άντε καλή χρονιά. Φιλιά, να είσαι καλά, επόμενη γραμμή. Σήμερα το σκυλί βγήκε. Ναι, σκυλί μαύρο. Μαύρο σκυλί. Μαύρο σκυλί. Δεν πέθανε αυτός ακόμα που ρογαλίζει. Εσείς κύριε με το επιθανάτιο ρόγχο. Εσείς κύριε σας παρακαλώ, παππο, ο νονός μου ήταν. Ήταν ο νονός μου υπουργός επιχούντας. Πού είναι ο Μαλάτος? Μου ήλυψε ο Μαλάτος. Ήμουν άπλας ο πατέρας μου ή το συμβολιογράφος. Εγώ λοιπόν στο Περιστέρι κύριε. Μη μιλάς άνθρωπέ μου. Άρε Γιάννα ρε. Μη μιλάς άνθρωπέ μου. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλώς τον ήρθε. Διάστρεμα έπαθε. Ποιος ρε έπαθε διάστρεμα ρε? Παραλίγο δεν θα ερχόταν αύριο. Αμάν. Ναι. Θα τα καταφέρουμε, θα έρθουμε κάποια. Δεν νιώθω γλουίσε ρε. Άστα τώρα αυτά. Στέφανε θα είσαι πόρτα. Παντζουρόπορτα. Όλα σε μπαλκονόπορτα. Δηλαδή για να καταλάβω ρε παιδιά. Είπα, είμαστε ρεαλιστές και λέμε ότι η ιδιοτέλεια είναι αυτό που κυριαρχεί στον κόσμο μας σήμερα. Βέβαια. Μερικοί οπαδοί του Ολυμπιακού τραγούδησαν σε ένα μάτσο με τον Άρη το Μαρία με τα κίτρινα. Ποιον αγαπάς καλύτερα. Γιατί υπήρχε μια ιδιοτέλεια και τα στομάχια των ποδοσφαιριστών πεινούσαν. Ναι. Και καλώς οι ποδοσφαιριστές πράξαν αυτό που πράξανε. Ναι. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τι ιδιοτέλεια είχαν και πήγαν στο Βόλο και κρεμάσαν το πάνω, μπορείτε να μου πείτε. Ήταν ψυχική οδηγή αυτή. Α, ήταν ψυχική ιδιοτέλεια. Ναι, ναι. Πάγε μέρα, πάτε θέλω κανάρα. Το κατεστημένο του λιμανίου, ρε. Ναι. Αλλά οι Τούρκες των Ερασιτέχνη καλές είναι με το γλου παρέα, ε. Με το γλου. Με το γλου παρέα, οι Τούρκες των Ερασιτέχνη είναι κοστί μου. Γλου. Τι, γι' αυτά γιατί να μην τα λέμε. Είπαμε ότι είναι γλου είναι και αργό. Ο αρχηγός αποστολής που έχει ελαφριά κόμι, δηλαδή, στον Πειραιά δεν πήγε να φάει κανένα ψάρι. Που τον είχαμε τερματοφύλακα παλιά εμείς. Ναι, βεβαίως. Ναι. Και σε ένα τελικό κυπέλου είχε φάει τον γκολ από το Ριβάλντο από το κόρνερ. Ο φίλος του Κόντι, λες. Ναι, ναι. Α, καλημέρα κύριε Κόντι, τι μας κάνετε. Ευχαριστούμε για τους παίχτες, να είστε καλά. Είναι πραγματικά αξιότιμοι παίχτες και χρήσιμοι για την ομάδα. Να τα λέμε και αυτά όμως, έτσι, γιατί απεταξάμεν το παρελθόν. Σωστά, Κωστή μου. Απεταξάμεν. Κάτσε να ανέβει η ομάδα αλφα-εθνική. Και καλά, να ανέβει καθαρή. Καλά, καλά. Να τώρα δούμε τον Μπολντόκ, θα βάλει δόντια να πούμε. Yeah. Βασέλα θα βάλει. Κορδέλα έχει τον Μπολντόκ. Εγώ σου ξαναείπα, είμαι ρεαλιστής. Θέλω να έχω καλές σχέσεις με τον Πειραιά. Γιατί πέρσι που είχα καλές σχέσεις, πρόπερσι που είχα καλές σχέσεις με τη Φιλαδέλφια, δεν ανέβηκα κατηγορία. Μου φάγανε την κατηγορία οι Σέρες. Και όποτε πήγαμε τον Πειραιά μαζί, κατηγορία σώθηκα, τελικού κυπέλου πήγα, yeah. Μια χαρά πέρασα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως ρε φίλε είναι ότι από τη στιγμή που είπαμε να πατάξουμε το παρελθόν, για ποιο λόγο να έχουμε εύσομους δημοσιογράφους στην ομάδα που τα είχαν κάνει πλακάκια με όλους, πρώην σουπεράδες μάνατζερ από Βέρεια, κάτι Κύπριους μάνατζερ και κάτι κολονακιό γλυφαδιώτες μάνατζερ. Αυτή γιατί να ξεναείνει στην ομάδα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, έχω την απορία. Ναι. Έχουμε θέμα. Ναι. Είναι θεματάκι, ναι. Ναι. Γιατί εγώ δεν θέλω να ξαναζήσω το σκηνικό που Άρης ΠΑΟΚ 1-3 με τον Λιμπερόπουλο να τρώει
Ένα άσοχο τετράδεκτο από το Σαλμπικίδη μέσα από τα χέρια του, ενώ η μπάλα έχει διαδρομή προς τα έξω. Μην τα λέτε αυτά, κύριε, στεναχωρούν, μην τα λέτε. Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα. Δεν θέλω να τις ξαναζήσω αυτές τις στιγμές. Εγώ θέλω να γίνω το αντίπαλο δέος στο Βορρά. Να βγαίνει ο Ολυμπιακός πρώτος, εγώ να βγαίνω δεύτερος. Να παίζω προκριματικά Champions League, όλα με λιγάλα. Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα. Ναι, είστε κατανοητότατος. Ναι, έτσι είναι, φίλε, τα πράγματα. Καλός ή κακός, μεγαλοπαράγοντας δεν υπάρχει να πάρει τον Άρη. Ή και να υπάρχει. Τον απομακρύνανε αυτοί που τον απομακρύνανε. Να τα λέμε και λίγο τα βράδια. Θες πάντως είναι... που άκουγα την εκπομπή των Σουπεράδων εκεί πέρα το βράδυ, παρενέβη όσα εξής με άλλη φωνή. Πέρα το σκυλιά, έβαθι, τι έκανε. Άκουσε. Ποιος παρενέβη. Άκουσε τι έκανε χθες. Δεν σου το είπε. Για πες του τα, πες του τα. Ήμουν ακουρατής εκπομπής των Αριανών και πήρα τηλέφωνο όσα εξής. Άκου το παλιόπεδο. Και λέω, καλά, καλά, εσείς θέλετε. Κατά κάποιο τρόπο επενδυτή, λέει, βεβαίως. Γιατί λέω 20 χρόνια δεν θέλατε. Ναι. Ναι, ναι, λέει. Το μοντέλο λέει ήταν καλό, αλλά λέει οι συνδικαλιστές μας φάγαν. Ναι, λέω, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ναι. Ναι, τώρα θέλουν επενδυτή. Λέω, επενδυτής, λέω, άμα θέλετε να έρθει το μπαράκι από κάτω, θα το εκμεταλλεύεται αυτός. Λέει, βεβαίως. Ναι. Την μπουτίκ, λέω, βεβαίως. Τα εστιατόρια επάνω, βεβαίως. Του θύμισε το κλέος, βεβαίως. Ναι, ναι. Άμα βρούμε λίρες από κάτω, θα είναι δικές μου. Ναι, βεβαίως. Μα το θέμα ποιο είναι. Θα τα εκμεταλλεύεται αυτός, αλλά θα δουλεύουμε εμείς εκεί μέσα. Άλλο αυτό. Πώς κάνουν οι γειτονικοί. Αυτό σε όλες τις ομάδες γίνεται. Άλλο εκμετάλλευση. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό και άλλο εγώ να γίνω ιδιοκτήτης. Άλλο να δουλεύω για τον ιδιοκτήτη, να παίρνω κανένα μεροκάματο. Και άλλο να θέλω να γίνω εγώ ιδιοκτήτης. Γραπτόπουλο, να σε ρωτήσω κάτι για το καθαρό σωματείο της πόλης. Για τον Καλαμαριά μιλάτε. Όχι, μιλάει για την Τούμπα, το πιο καθαρό και αγνώσιο σωματείο της πόλης. Βεβαίως. Το αριστερό το Σόπερ γύρισε γιατί τα ξαναβρήκε με τον κύριο Πολ ή γιατί είναι αθλητικοί λόγοι. Νομίζω ότι στήθηκε μια ωραία επιχείρηση από όλων, έτσι λέγεται. Με Έλενα Ναθαναήλ. Είναι πολλά τα λεφτά του. Είναι πολλά τα λεφτά. Ρε φίλε, τι ομορφιά είναι αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, πραγματικά. Η Θεσσαλονίκη είναι μεγάλη ομορφιά, να έχει υπόψη. Πρέπει να έρθει ένα ξένο αθλητικογράφο και να κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Πιο 50 χρόνια πάω και ιστορία και τέτοια. Να κάνει ένα ντοκιμαντέρ, ρε φίλε, για την ποδοσφαιρική Θεσσαλονίκη. Εγώ πιστεύω σε όλο τον κόσμο θα γίνει. Έχει πάει προπονητής ομάδος της Θεσσαλονίκης, δίνει μια συνέντευξη σε ένα μέσο. Ναι. Μιλάει με στέλεχος του άλλου μέσου. Του στέλνει μήνυμα. Ναι. Του λέει, πρόσεξε Αλένα τώρα. Ναι. Αν έχεις καλές παρέες με τα φίδια θα σε φάνε τα λεοντάρια. Μ' αρέσει. Μιλάει στα λεοντάρια. Ναι. Ο Αλένα τώρα. Τον παίρνουν τηλέφωνο μήνυμα οι άλλοι. Πρόσεξε μεγάλε Αλένα τώρα. Αν τα έχει καλά με τα λεοντάρια, θα σε τσιμπήσουν τα φίδια. Και λέει ο Αλένα τώρα. Δηλαδή, εγώ ήρθα στη Θεσσαλονίκη και ή θα πρέπει να με δαγκώσει το λεοντάρι, ή θα πρέπει να με τσιμπήσει το φίδι. Δεν γλιτώ. Δεν γλιτώ. Ναι, φίλε. Το θέμα με τον Ανασόπουλο, ξέρει ποιο είναι. Ότι επειδή ένα προπονητής που το γουστάρει πλειοψηφία των Αριανών, όταν γίνει το μπαμ και θέλουν να κάνουν τα συνδικαλιστικά του πάλι, θα είναι αυτού που θα πληρώσουν την ύφη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα. Το θέμα είναι τι λεφτά θα πάρει ο Διούδης αυτό τον Ιανουάριο και οι υπόλοιποι παίκτες. Πήρε ρε φρέντο, σου λέω σε γυάλινο ποτήρι, επινόησε πλαστικό. Δεν ξέρω, τον είδε. Φρέντο την έπινε το μεσημέρι με την Κασκόλ. Με την Κασκόλ. Βέβαια. Με την Κασκόλ. Με την Κασκόλ στο λαιμό. Ναι. Κύριε Ραπέβουλε, και τα παιδιά εκεί πέρα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Τελικά ο κύριο Άγγελο από τον Εύωσμο τώρα είναι έξω ή μέσα για να ξέρουμε με το παιχνίδι. Μπενοβγαίνει. Μπενοβγαίνει. Κύριο Μπενοβγαίνογλου είναι. Γιατί είπατε και το παιχνίδι με τον Αγροτικό Αστέρα. Γι' αυτό έχουμε καλυφθέα μετά Ολυμπιακό Κύπελλο και πιο μετά, όχι το αμέσως, το. Θα γίνουν ομορφιές, θα γίνουν. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Σε περιμένω αύριο. Και να παρακολουθούμε ποδοσφαιρικές ομορφιές. Ναι. Που προβάλλουν το fair play και το εφαγωνίζεσαι. Και το fair play. Και το fair play. Γεια σας, γεια σας. Όσοι είστε στη γραμμή 5 νοματέοι, τα λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Κώστα Γιώργα, ρε πάλι. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Mm. Κάτι που είπε γενικά για τον Μπάκη, για τον Ολυμπιακό και για τον Άρη. Ναι. Το παιχνίδι Κώστα είναι σικέ. Γιατί είναι σικέ. 2-1 μέσα στο Χαϊλάου και 3-1 μέσα να περάσει ο Ολυμπιακός και θα ανοιγεί άλλη στιγμή τα αθλητική. Είναι φτιαγμένα όλα.
Να το πω. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Κάτι ξέρω, φίλε. Έτσι, να το δουλειά. Ήθελα να σα. Ακούς Κώστα. Ναι. Στεφανό, ποιο μιλάμε, το Στεφανό. Μόνο, όποιο θε μιλά. Διάλεξε. Λόγιο. Κυρίε Κώστα, Κώστα Ραστόπουλε, τα πράγματα δεν είναι τόσο βαθιά. Αν ακούσει πολύ και κάτι και δικιά σα, δεν ξέρω να κάνω και κάτι και δεν ξέρω να κάνω και κάτι. Δεν είναι το μεγάλο. Δηλαδή, Κώστα, τα παιδιά που θα γίνουν να κάνουν τι δουλειέ μαγκέ και τέτοια, να γίνουν άνθρωποι σωστοί στη φωνή. Όχι. Γιατί είναι Κώστα. Δηλαδή δεν έχω τελευταίο, δεν θα τον κάνει σωστό άνθρωπο. Δεν θα τον κατάφερε. Αλλά άσε αυτό. Και κάτι άλλο θα σου πω, Κώστα. Ναι. Δύο και τρία για αύριο θα την τυπώσει. Ποια να σηκώσω. Δύο και τρία, δύο και τρία για το στοίχημα. Δεν παίζω στοίχημα, του χρόνου θα παίξω. Α, του χρόνου, α το στοίχημα. Λοιπόν. Αν το παίξετε και παίξετε ο Ολυμπιακός Άρης μέσα στο Χαϊρλάου, παίξετε το 2 ημίχρονο άσο το δικό, θα το στήσω ο Βαρινάκης. Ακούς Κώστα, πάντως έχω να πω, το μήνει τώρα φίλε. Φίλε, με συγχωρείς, γεννήθηκες μαλάκας ή στην πορεία έγινες. Δεν γεννήθηκα μαλάκα. Έγινε στην πορεία. Πάμε στον επόμενο. Στην πορεία έγινε. Καταρχήν 12 φορές είπε. Για να πάντα πέσω στον εισαγγελέα, αυτά μπορείς να ξαναπείς. Ξέρεις τα πει ο εισαγγελέας. Απαλλάσσεις. Απαλλάσσεις. Βλάκας. Τους τα πάνεις. Τους τα πάνεις στο μυαλό. Πάμε τέταρτος από το τέλος. Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα, ρε παλιά άνθρωποι. Για τους ευθύνε. Είναι δημοκρατική χώρα, καθαρή. Είστε τρελαμένοι. Μα τώρα. Τι να τον πω τώρα. Προστατεύω και το ραδιόφωνο, προστατεύω και τον εαυτό μου. Προστατεύω και αυτόν. Βέβαια, έχει μέλλον να τρελαθεί. Πρέπει να το μεγαλώσουμε, να το σπουδάσουμε το παιδί. Καλημέρα, κύριε. Τον έκοψε ο κύριος. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Ραπτόπουλε, καλημέρα και συγγνώμη πάλι. Δευτερολογήστε, ξανά. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος ποδοσφαιριστής από την πόλη σας είχε πάρει μεταγραφή στην Πενφίκα και έφυγε κακήν κακό. Κακής κακόν. Ναι, γιατί δεν είχε μπουζούκια στην πόλη, έλυσε αμέσως το συμβόλαιο του. Μπενφίκα. Εντάξει, είναι κουιζάκι, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, κύριε Ραπτόπουλε, ότι η παλινοδρομική κίνηση ισχύει ως επικαθέτου άξονος, βαίνουσα συνεχώς αυξανόμενες εντάσεις και εκπέμπουσα υδάτινα βλήματα, επί φανταστικού στόχου, ξέρετε ποια είναι, Δεν το έχετε. Εν πάση περιπτώσει και κλείνω και με αυτό, κύριε Ραπτόπουλε, ο Μπατζανάκης του Λάζαρου Τσόμου, ο διευθυντής του ξενοδοχείου του γνωστού στη δεκαετία του 50 και του 60, είχε πει μία από τις καλύτερες κουβέντες όταν έδινε συμβουλές στο γιο του που τον ανέθραβε και του λέγε: όταν θα φτάσει η ηλικία 60 χρονών, παιδί μου, θα μάθεις και θα συμπεριφέρεσαι όχι όπως τότε όταν ήσουν 35 και 40. Και τον ρωτάει ο νεαρός. Γιατί, ναι. Γιατί εάν συμπεριφέρεσαι και στα 60 σου με τον ίδιο τρόπο όπως συμπεριφερόσουν στα 40 σου ή στα 35 σου, ναι. Πάει να πει ότι στη ζωή σου έχεις χάσει 30 χρόνια από τη ζωή σου και δεν έχεις διδαθεί τίποτα. Την καλή νύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο, κύριε Ραπτόπουλε. Κατάλαβα, καρφί για τον προηγούμενο. Επόμενη γραμμή, ναι. 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 Να, καλημέρα. Καλώς τον. Ο παδός Απόλλων είμαι. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. Ή Λάρισσας. Απόλλων Καλαμαριάς. Ναι. Πολύ ωραίος. Σας ακούω τόση ώρα, είπατε κάποια πράγματα για τη δόξα δράμας. Ο γιατρός είπε, ο γιατρός. Εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει την κατηγορία. Αυτός λέει, αυτός. Για πες με εσύ, φίλε μου, τον Καλατζίνη τον έχεις για τόσο κοιμισμένο, να μην έχει καλύψει, να μην έχει κλείσει. Εγώ θεωρώ ότι προπονητής είναι ο Γεωργιάδης και ο Καλατζίδης. Δεν χωνεύει τον Καλατζίδη, κύριε. Να σου πω κάτι, μάλλον σε ενοχλεί γιατί ο Καλατζίδης πάει φανερά κόντρα σε όλους και του βγαίνουν το ότι κάνει. Τώρα αν ο Καλατζίδης περιβαίνει την ιστορία του Απόλλωνα, εσύ το κάνεις, εσύ γίνεσαι προσωπολάτρης. Όχι, απάντησέ μου λίγο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα από όλο να ανέβει στην Β' Εθνική, αλλά μάλλον προπονητή. Με μείον 6, με τιμωρίες, με πήγε με συνδράμα και τρέβαλε 4 γκολ. Το πρωτάθλημα δεν τελειώνει σε ένα παιχνίδι. Είναι 30 αγωνιστικές. 28 συγκεκριμένα, γιατί το Αγιονέρι αποσύρθηκε. Και, για πες μου λίγο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς. Περιμένετε λίγο. Ναι, περιμένετε, εσείς βγάζετε αποτελέσματα, βγάζετε να βγάλετε αποτελέσματα. Ο Απόλλωνας έχει ρεπό την επόμενη αγωνιστική. Δεν χωνεύει τον Καλατζίδη, ρε.
δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να βγει κατηγορία ο Απόλλωνας. Με αυτόν τον προπονητή. Με άλλον μπορεί, με αυτόν όχι. Ναι, αυτό είναι τελείως. Πήγε Φανερά κόντρα σε όλους, γι' αυτό δεν το γουστάρουνε. Δεν το γουστάρουνε. Του βγαίνει όμως, ό,τι κάνει ο Καλατζίδης του βγαίνει μέχρι τώρα. Δεν έχει βάθος το ρόστερ η ομάδα, το έχουμε ξαναπεί. Με μια δεκάδα βγάζει τη χρονιά. Δεν είναι κοροϊδό, θα περιμένεις να δεις μεταγραφές ανακοινώσεις και μετά θα μιλήσεις. Περιμένουμε, εντάξει. Η μεταγραφική περίοδος όμως είναι και τέσσερα παιχνίδια ταυτόχρονα το Γενάρη. Μπορεί να τις κάνει τώρα, μπορεί να τις κάνει και τέλος Γενάρη. Μην ξεχνάς ότι και το οποίο έξι που έφαγε το κάλυψε. Η δράμα κινείται γρήγορα στη μεταγραφική αγορά. Και ο Μποτσίβαλης, όχι σαλόν. Λοιπόν, φίλε μου καλέ, θα είμαστε στον Απρίλιο μαζί με τον Κώστα στο μεγάλο μάτς. Μάλλον και με το Λαγκαδά πρώτα, γιατί και αυτό θα είναι μεγάλο μάτς. Και με τη Δόξα. Να σου πω κάτι. Εγώ, όποιος θέλει και χρηματικό στίγμα, μπορώ να βάλω, να ξέρετε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ρευστό το πρωτάθλημα. Αλλά η δράμα. Ή δεν το γουστάρετε, ή δεν τον θέλετε σε αυτή την πόλη, ή δεν ξέρω τι γίνεται. Καταρχήν. Την παίρνω κάθε μέρα για να τη διαβάσω. Πάντα στη Δόξα Δράμα γράφει κάτι παραπάνω από τους. Εγώ τον προπονητή Καλατζή το γνώρισα προσωπικά στις 40 του. Στις πρώτες δουλειές. Στη δεύτερη. Πρώτη ήταν ο Λεβαδιακός, δεύτερη ήταν η Κοζάνη. Δεν έχει αφήσει καλό όνομα. Κοζανίτης είναι ο γιατρός. Εκεί μεγάλωσα. Δεν έχει αφήσει καλό όνομα. Και στα 9 τώρα μετά από 20 χρόνια δεν βλέπω να αλλάζει. Συμπεριφορά, τακτικές. Σαν ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο που παίζει ο Πόλος, το έχεις παρακολουθήσει, αρέσει. Για το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής παίζει καλά. Α, πάλι καλά το λέει. Κάνει δουλειά ο άνθρωπος, έτσι. Για το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής παίζει καλά. Δεν θέλω για Εθνική, ΓΑΜΑ Εθνική είναι ο Απόλλων τώρα. ΓΑΜΑ Εθνική. Μια ερασιτεχνική κατηγορία είναι. Μέχρι τώρα όμως παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, έτσι, και έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην κατηγορία. Και η δράμα έχει εξίσου μεγάλο μπάτζετ. Απόλλων έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Τι θα βγάλουμε, τα μπάτζετ θα μετρήσουμε πάνω κάτω, ίδια μπάτζετ. Αν το ψάξει θα το βρει. Και ο Μπύρος τεινάζει την μπάγκα στον αέρα. Φέρνει Λαδάκι, φέρνει Παβίσεβιτς, φέρνει Δουκάκι, φέρνει Παγώνη. Φορτώνει και ο Μπύρος. Με το λεπτό σε κάναν ένα 0 και στο ρεύμα κάναν ένα 4. Βρε στο γήπεδο ήμουνα. Απλά τραυματίστηκε ο Λίσε. Κακή διαχείριση. Έβαλε τον Κουρτεσιώτη με αριστερό πόδι δεξί. Μπάκο Θεός. Το χάσε το παιχνίδι. Δεν το κατάλαβε. Όταν ξεκίνησε η δράμα με 3 χαφ, εκεί ο Απόλλωνας δεν πατούσε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Και χάνει τεράστια ευκαιρία να γίνει 2-0 η Δόξα. Γιατί στο γήπεδο ήμουν, άστο. Μετά το 15 η Δόξα δεν υπήρχε στο γήπεδο. Άμα ήσουν να μετά το. Μετά το 15. Μετά το 25-30. Κάπου εκεί παρέδωσε. Πριν μόλι τραυματίστηκε ο Λίσε. Στο γήπεδο ήμουν. Μετά το 25 να γίνει μέχρι το 90 είναι 65 λεπτά. Βρε αγόρι μου γλυκό, ένα μάτς είναι. Κέρδισε 4-2. Το πρωτάθλημα τελειώνει τέλη Μάη. Έχει ακόμα 10. Πόσα παιχνίδια μπροστά. 16 ακόμα παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά. Εσύ βγάζει το αποτέλεσμα γρήγορα. Εγώ δεν έβγαλα. Εγώ δεν το έβγαλα. Εγώ εικάζω. Γι' αυτό η εικασία είναι. Πρόβλεψη, nice. Εκτίμηση. Μπορεί να εκτεθεί κιόλα. Α, μπράβο. Είναι απλά πολύ νωρίς να προδικάσεις, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται και οι δύο ομάδες από πολλές απόψεις. Εξαγωνιστικά και αγωνιστικά βλέπω τη Δόξα να κόβει πρώτη το νήμα. Τον υπολογίζεις. Τον Απόλλων δεν τον υπολογίζεις. Και τον Λαγκαδά βάζω μέσα στην εξίσωση και τις τρεις ομάδες. Πλέον είναι κούρσα για τρεις και αυτό με ευχαριστεί περισσότερο. Θέλω και η Απέλα Λαγκαδά να παίξει το ρόλο της για την άνοδο. Ναι, ο Απόλλων Ρεζί τι λες, δεν κάνει μεταγραφές τώρα. Πιο πιθανό να ανέβει ο Απόλλωνας Λάρισας παρά ο Απόλλωνας Καλαμαριάς. Οχ, Απόλλωνας μπορεί να ανέβει από ΓΑΜΑ Εθνική, δεν ξέρω αν θα είναι Καλαμαριάς ή Λάρισας. Ναι, μάλλον πολύ αντιαπολωνέως είσαι. Καθόλου. Όχι καθόλου. Γιατί να έχω πρόβλημα με τον Απόλλωνα προσωπικά, σαν ομάδα, σαν οντότητα. Ρε, τον Καλατζίδη δεν πάει. Αν αλλάξει προπονητή. Να, είδες. Έχεις πιθανότητες. Αλλά σου λέω τη δουλειά την κάνει ο Γεωργιάδης, όχι ο Καλατζίδης. Ναι, μπορείς να απαντήσεις λίγο σε ερώτηση που σου έκανα. Δύο, τρεις, όσες θέλεις. Τι ομάδα είσαι, σε ρώτησα τρεις φορές. Καλά, είναι πασίγνωστο αυτό. Ηρακλής είμαι. Ηρακλής. Μα παρακαλάει τότε να μην ανέβει ο Απόλλων. Γιατί και του χρόνου Απόλλων θα σας δείξει, να ξέρεις. Βρε αγόρι μου γλυκό, ας κάνει ό,τι μπορεί ο Απόλλωνας. Δεν χαλάς τη ζαχαρένια μου. Δηλαδή εντάξει, άμα κρίνει τη ζωή μας από τον Απόλλωνα και τον Ηρακλή, τελειώσαμε ως άνθρωποι. Χαλάρωσε λίγο, κούλαρε, εντάξει. Μακάρι πόλη αυτή, μακάρι πόλη αυτή, μακάρι πόλη αυτή, μακάρι πόλη αυτή να έχει υγιείς ποδοσφαιρικές ομάδες και υγεία στα μυαλά των ποδοσφαιρόφιλων, που δεν υπάρχει αυτό.
Πολύ οπαδί είστε. Μην οπαδίζει λοιπόν. Πάντως η Καλαμαριά έχει γίνει μια πολύ κρύα ομάδα. Κρύα γιατί κρύα? Κρύα, κρύα. Αποξενωμένη από το νησό της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή πα στο γήπεδο και σε πιάνει σύγκριο. Σύγκριο. Και ο Ηρακλής μια από τα ίδια είναι, μην νομίζεις. Κρύα ομάδα. Αντιαισθητική και η μία και η άλλη. Λοιπόν, πήγες στη... Εσύ άμα παίζεις, θα παίζεις στο τοπικό της Κατερίνης, θα παίζεις. Συμφωνώ, εκεί ανήκει η ομάδα μου. Εγώ δεν είμαι της Θεσσαλονίκης, εγώ το παραδέχομαι. Μπράβο. Δεν έχω πρόβλημα, την αγαπάω περισσότερο στην Κατερίνη. Μεταφορά αφημί κάνει. Αγαπάμε πιο πολύ την ομάδα της Κατερίνης από της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι κακό αυτό. Εντάξει, δεν έχει λέπρα Κατερίνη ένα της Θεσσαλονίκης. Και ο Πιερικός θα ρίξει Κατερίνη, τι να κάνουμε. Μια χαρά είναι ο νομός Πιερίας. Βγάζει εγώ είμαι υπέρ του Απόλλωνα να πούμε στη μάχη με τη δόξα. Για πολλούς λόγους. Πάντως, αν θυμάσαι την εικόνα και την ατμόσφαιρα στη Δράμα, 5.000 κόσμο σε μάτς γάμα εθνικής, δεν μαζεύεις. Η Δράμα είναι σε επίπεδο λαού, πολύ μπροστά από τον Απόλλωνα. Που σε πήρα ένα ολόκληρο νομό. Άστα. Να σου πω, 5.000 δεν ήταν, 3.000 ήταν, αλλά στο θέμα της κερκίδας, της οργάνωσης, ο Απόλλωνα τους πήρε κανονικότατα. Τι να σου πω. 100 πολιτιστέ στα στη Δράμα, μπράβο, τη συγχαρητήρια. Έκλεισε την ομάδα πρωταγωνιστή. Πάμε στου δύο τελευταίου. Ωραίο απολογιστή. Σου λέει, είσαι κατά κάποιο τρόπο. Είσαι ρημάδι. Ρημάδι. Είσαι ρημάδι. Μετρόπο. 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 Μετρόπο.